Ένα πιλότο ο οποίο μόλι έχει κλείσει πρόσφατα 18 του χρόνια, δεν ξέρω αν έχει βγάλει ακόμα άδεια οδήγηση για να οδηγήσει στου δρόμου τη Ιταλία, εφόσον ο νόμο λέει ότι πρέπει να είσαι πάνω από 18. Εκείνο που μάθαμε μετά που επιστρέψαμε από τη Μόντζα και με συγκλώνησε πραγματικά, η τηλεμετρία έδειξε τον Αντρέα Κίμι Αντωνέλη. Η Φεράρι φάνηκε ότι είχε έναν πάνω χέρι στην, στο management των λεγόμενων των προστινών ελαστικών. Κάτι το οποίο φεράρι το είχαμε δει και σε άλλου αγώνε να είναι λίγο καλύτερη διαχείριση. Ήταν προ την αλλαστικά. Βγάζει το τηλέφωνο, τότε δεν υπήρχαν κινητά, τηλέφωνο στον τοίχο. Βγάζει το, την, την πρίζα από τον τοίχο και του λέει: Ρομπέρτο, του λέει. Ξέρει ποιοι είναι αυτοί που παίρνουν τηλέφωνο, του λέει. Αυτή τη στιγμή που μιλούμε είναι στο χειρουργικό κρεβάτι, είχε ατύχημα με το ελικόπτερο. Κούρπα, κραντ, παίρνει το κενοέρα, το πάρκο τη Μόντζα πήρε φωτιά μετά και την απροσδόκητη νίκη γροθιά τη σκουτερία Φεράρι, την ίδια ώρα που 200 χιλιόμετρα πιο κάτω, οι καμπάνες άρχισαν να ηχούν στο μαρανέλο, κάνοντα το πνεύμα του Έντζο Φεράρι να χαμογελά από ψηλά. Τα λάβαρα των τυφώζη που είδαμε κατά τη διάρκεια τη επίσκεψή μα στο Ναό τη Ταχύτητα απεικόνιζαν τον Άγιο Σάρλ Εκλέρκ, ενώ οπαδοί, ντυμένοι καρδινάλοι, οι οποίοι φορούσαν το έμβλημα του καβαλίνο Ραμπάντε στο ιερατικό καπέλο τους, έκαναν βόλτες στο θρελικό αυτότρομο, υπογραμμίζοντας πως στην Ιταλία θρησκεία είναι η Φεράρι. Μάριε ήταν μια επική νίκη της Φεράρι στο αυτοκρατορικό πάρκο της Μόντζα. Πώς είδες εσύ τον αγώνα? Όντως μια επικίνηση της Φεράρι, γιατί η Μόντζα σημαίνει Φεράρι. Όπω είχε δηλώσει και ο Σεμπάσχη Αμφέζε πριν από χρόνια, ότι όλοι είμαστε φαν τη Ferrari, ασχέτω με ποια άλλη ομάδα ακολουθούμε στη Φόρμουλα 1. Οι ε, εικόνε που είδαμε ακόμη ίσω από την τηλεόραση, πόσο μάλλον εσεί που ήσασταν κοντά στην πίστα, ε, ήταν εκπληκτικέ. Πιστεύω ότι μόνο η Μόντζα μπορεί να μεταφέρει το πάθο των τυφώρων ε, με τόσο δυνατού ρυθμού το ότι είχαμε δει. Αλλά όσο για τη Φεράρι την νίκη, θεωρώ ότι ήταν μια νίκη η οποία κανεί δεν το περίμενε. σω ούτε η Φεράρι το περίμενε ότι θα μπορούσε να πάρει μια νίκη που πλέον είναι αρκετά τα ερωτηματικά και για τη Μακλάρεν, αλλά περισσότερο για τη Red Bull το πώ θα τελειώσει αυτό το πρόθυμα. Που και εμεί είχαμε κι στου αυτού μα σε αρχή τη σεζόν να πιστεύουμε ότι θα ήταν μια εύκολη ε, χρονιά τη Red Bull. Αλλά γι' αυτό μα αρέσει η Φόρμουλα 1, για το λόγο ότι μπορούν πολλά πράγματα να αλλάξουν τόσο πολύ γρήγορα γιατί η Φόρμουλα 1, όπως λέμε πάντα, κάθε 15 λεπτά υπάρχει μία αλλαγή ε, στο μονοθέσιο σε όλες τις ομάδες. Όταν, παρακολου... όταν ήμουν εκεί και παρακολουθούσα την κούρσα ε, έφερα στο μυαλό μου για λίγο το 1988 όταν κέρδισε η Φεράρι εκείνη τη χρονιά την μοναδική της νίκη στη Φόρμουλα 1 μετά που όσοι θυμούνται... Ε, Εγκατέλειψε η Μακλάρεν του Πρόστ mm -hmm. και είχε το ατύχημα με τον ουραγό, τον Ζαν Λουί Σλέσσερ τη Williams, ο Άερτον Σένα. Αυτή τη φορά όμω κέρδισαν τη Μακλάρεν με το σπαθί του. Mm -hmm. ε, γι' αυτό έκανα τη σύγκριση. Το 1988 ήταν η χρονιά που μονοπόλησε η Μακλάρεν και η Φεράρα πήρε τη μόνη της νίκης, τη νίκη στη Μόντζα. Και τώρα όμω φέτο κατάφεραν να νικήσουν την κούρσα που, όπω είπε, συμφωνώ μαζί σου. Κανένα μα δεν περίμενε να κερδίσει η Φεράρα. Όλοι έλπιζαν να νικήσει η Φεράρα εκεί ω ο περισσότερο κόσμο τυφώζει, αλλά παρόλα αυτά, ήταν μια νίκη που την πήρε με το σπαθί τη η Ferrari και με το μυαλό που δούλεψε και με τη στρατηγική που ακολούθησε για να κερδίσει τον αγώνα. Και παρόλο που είχαν φέρει και νεοπάτωμα και νεοδιαχύτη, εν μάρε πιστεύω πως η McLaren, όσον αφορά απόδοση του μονοθέσιου, είχε το πάνω χέρι. Όμω η ίδια ε, η McLaren ε, πήγε από την αντίθετη κατεύθυνση, εφόσον ε, ε, και από πλευρά ε, στρατηγική και από πλευρά χειρισμού των πιλότων ε, και η διαχείριση των ελαστικών του και οτιδήποτε άλλο που θα μπορούσε να πάει στραβά, νομίζω πως πήγε στραβά. Ναι, η... σχετικά για τη Ferrari, το τι είχαμε δει είναι ότι ο Leclerc βρισκόταν στην τρίτη θέση κατά την αρχή του αγώνα. Έτσι, και αν είχε μπει στα πιτ για να κάνει διπλό πιστόπ, γιατί να σημειώσουμε ότι οι λίγο περισσότεροι από του μισού πιλότου είχαν κάνει δύο στόπ. Δηλαδή ήταν περίπου 50-50 για ένα στόπ ή δύο στόπ. Γιατί στη Μόντζα Πιτ οπλίστων πιστεύαν ότι θα ήταν ένα στόπ. Αλλά υπήρχε μια... Είχαν γίνει, είχε γίνει, resurfaced ε, η ασφαλτό. Τι σημαίνει αυτό, Είναι πιο η άσφαλτο, σημαίνει τα μονοθέσει να γλιστρούν περισσότερο, άρα τον degradation των ελαστιών είναι σε ψηλότερο βαθμό από ό,τι ήταν στι προηγούμενε χρονιέ. Έτσι, ο Λεκλέρκ και να μην έμπαινε στα pitch, να, συγγνώμη, και να έμπαινε στα πίτ, πάλι τρίτο θα, θα τερματίζει την κρούσα. Άρα από την πλευρά τη Φεράρα είχαν πάρει ένα ρίσκο, ε, σωστά πήραν το ρίσκο στη Μόντζα για το λόγο ότι δεν είχαν τίποτα να χάσουν, ήταν ή δεν θα ρισκάρουμε για να πάρουμε από τις πιο επικές νίκες μπορεί να γίνουν στη Φόρμουλα είναι να κερδίσει στον Grand Prix της Μόντζα με Φεράρι είτε απλά θα έρθουμε τρίτη που πάλι κάνουν tick the box πήραμε ένα πόδι μου στη Μόντζα η Φεράρι ήταν κερδισμένη ούτως ή άλλως στη Μόντζα έτσι έχουν ρισκάρει, τους βγήκε και ο Charles Leclerc έχει βγάλει την καλύτερη selfie των τελευταίων δεκαετίας <laughs> Και να πούμε εδώ τον λόγο που οι ομάδες επιλέγουν κυρίω την στρατηγική ενό pit stop στη Μόντζα είναι γιατί Ξοδεύει λιγότερο χρόνο mm. α, στον, στον διάδρομο το πίτσο. Ενώ επει, επειδή η Μόντζα είναι πολύ γρήγορη, πίστα, το να κάνει μια έξτρα στάση, στοιχίζει ακριβά. Όμω για να δουλέψει η στρατηγική του ενό πιτστοπ, πρέπει να αντέξουν και τα ελαστικά. Mm. Και εδώ είναι που μπαίνει στην εξίωσή μα τώρα, στη συζήτησή μα, το θέμα πώ ε, χειρίστηκε τα ελαστικά τη. Ε, η Ferrari ξεκινώντα από μια δύσκολη Παρασκευή, κατάφερε ο Charles Leclerc να κάνει όταν μπήκε μέσα στα pitch ε, με τα ελαστικά medium να αλλάξει σε hard και να τα κάνει εκείνα τα hard να αντέξουν για 33 γύρους και μάλιστα όπως μάθαμε συμπλήρωνε ε, γύρους στην παρένθεση των, του 1 λεπτού και 23 δευτερολέπτων άρα συστηματικά εκείνος τους 33 γύρους έγραφε χρόνο 1.23 ε, ε, και αυτό όμως είναι που θα ήθελα να πω εδώ ότι ξεκινώντα την Παρασκευή η Φεράρι είχε κάποια προβλήματα ειδικά αν βάλουμε κάτω από το φακό τον Charles Leclerc διότι Έχω την εντύπωση πω οι δύο Ferrari, ο Σάινθ, χρησιμοποίησε διαφορετικό setup από τον Charles, Charles Leclerc. Είδαμε ότι πάνω στο πρώτο τμήμα τη πίστα, ειδικά ο Leclerc, δυσκολευόταν, ειδικά πάνω στα. κυρίω πάνω στα. στα Chicane, όπω τα ονομάζουν οι Ιταλοί, πάνω στι mm -hmm. Βαριάντε, πρίμα Βαριάντε, πάνω στη Βαριάντε De La Roja και πάνω στην Βαριάντε Ασκάρι. Και ε, είχε προβλήματα υποστροφή σε κάποια φάση και είχε το φαινόμενο του Graning. Τώρα, όπω ήμασταν εκεί στην πίστα την Κυριακή, νιώσαμε ότι τα σύννεφα που ήρθαν πάνω από την πίστα ε, χαμήλωσαν τι θερμοκρασίε και αυτό έγινε κάπως την πλάστιγα προ την πλευρά τη ε, Ferrari. Όσον αφορά τον χειρισμό των ελαστικών, τη διαχείριση αυτή που mm. κατάφεραν να πετύχουν, ε, βοήθησε σε αυτό Μάρε και οι θερμοκρασίε που, που είδαμε. Ναι, αλλά οι θερμοκρασίε βοήθησαν όλε τι ομάδε. Ναι. Άρα αυτό δείχνει... Μιλώ πάντα για το πρόβλημα του graining που είχαν λόγω κάποιων ψηλών θερμοκρασιών ναι, ναι, η ναι. Ferrari που είχε τονισμένο μπορώ να πω το πρόβλημα του graining μαζί με τη Red Bull. Ναι. Λοιπόν Αλλά... Που τη Red Bull δεν τη βοήθησαν την Κυριακή. Ναι, ναι, ναι. Ε, Όμω φέτο πρέπει να πούμε ότι η Ferrari φάνηκε ότι είχε έναν πάνω χέρι στο management των λεγόμενων των προστινών ελαστικών κάτι το οποίο η Ferrari είχαμε δει και σε άλλου αγώνε να είναι λίγο καλύτερη διαχείριση τα προ την ελαστικά σε σχέση με την McLaren που έχει καλύτερη διαχείριση στα πίσω ελαστικά και πλέον αρχίζει να έχει μια πιο ισορροπημένη διαχείριση. Έτσι, δεν ήταν μόνο το μονοθέσιο που βοήθησε τη Ferrari ε, στο να βοηθάει καλύτερα τη διαχείριση να μην ξεχνάμε ότι ο Κάλο Σάινθ είχε νομίζω 4-5 γύρου πιο φρέσκα λαστικά, αλλά δεν κατάφερε να κάνει το management που είχε κάνει ο Leclerc. Άρα η εξίσωση που έρχεται η νίκη τη Ferrari, εγώ θα έλεγα είναι ένα 50% στο μονοθέσιο, αλλά έρχεται ένα 50%. Από τον πιλότο. Και σίγουρα, συμφωνώ, Μαρέ είναι διάφοροι παράγοντε. Μίλησαμε λίγο για τη θερμοκρασία που. και προ Θεού, δεν είναι μόνο η θερμοκρασία. Που βοήθησε τη Φεράρη όταν χαμήλωσε τη θερμοκρασία τη μέρα του αγώνα. Το setup το διαφορετικό ναι. του Σάρλε Και επίση, θα έλεγε κανεί ότι εφόσον έλυσαν και το πρόβλημα τη υποστροφή που είχαν πάνω στην πρίμα βαριάντε για παράδειγμα και στα υπόλοιπα chicanes, ίσω λέω να μαλάκωσαν και την ανάρτηση για να μπορούν να κάνουν το απομονωθήσιο να στρίβει κάπω καλύτερα στην περίπτωση του Leclerc στι στροφέ. Γι' αυτό και εξουδεδέρωσε εκείνη την υποστροφή που σίγουρα δεν την ειχε την Κυριακή. και βεβαίω. Το άλλο που μου άρεσε με τον Σάρα Λεκκάρ είναι ότι πήρε την κούρσα στα χέρια του. Για πρώτη φορά τον είδαμε, ή τουλάχιστον για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό, να ε, να το παίρνει πάνω του για να κερδίσει την κούρσα και γίνει η συζήτηση από τον Ασύρματο που του τους είπε, ε, Μην ζητάτε συνέχεια κάτι ε, όταν δείτε πω δεν ανταποκρίνομαι. Έδειξε με αυτόν τον τρόπο ότι ε, μπορώ από μόνο μου να χειριστώ την κούρσα. <laughs> Δανείστηκε λίγο από το βιβλίο του Κιμι Rikoran εκεί, δηλαδή. Ξέρω τι κάνω. Ε, άρα, ο Λεκλέρκ νομίζω ότι ήταν άψογο, δηλαδή ε, 10 στα 10 στη Μόντζα με τον τρόπο που χειρίστηκε όλο του τον αγώνα. Ναι, ήταν μια νίκη ξεκάθαρα που την πήρε στα χέρια του ο Ήταν μια νίκη για το λόγο ότι υπήρχε ένα πιστόπ, δεν βοήθησε η ομάδα, ενώ δεν βοήθησε η ομάδα από πλευρά ότι δεν βοήθησε η στρατηγική. Ε, αν και είχαν χάσει λόγω του undercut τη McLaren στο πρώτο πιστόπ, σχετικά φαινόταν ότι η Ferrari άρχιζε να χάνει το παιχνίδι, τον αγώνα λόγω ε, του των πώ είχαν δουλέψει τα πιστόπ. Άρα ήταν 35 κάτι γύρι ξεκάθαρα στα χέρια του λεκλέρκ που γι' αυτό θεωρώ ότι είναι από τις δίνικες οι οποίε είναι 50-50 μονοθέσεων πιλότος. Και για την ιστορία να αναφέρουμε ότι ήταν η 20η νίκη της Ferrari στη Μόντζα όσον αφορά Φόρμουλα 1. Εάν λάβουμε υπόψη όμως και πρέπει να λάβουμε υπόψη ε, και τα Προηγούμενα χρόνια που υπήρχαν επίσημα Grand Prix, αλλά δεν ήταν Formula 1. Ε, το 1933 ήταν νίκη τη σκουτερία Φεράρι με τον Λουίτσι Φατσόλη, όπω και το 1949, ένα χρόνο προτού θεσπιστεί το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, πήρε τη νίκη ο Αλμπέρτο Ασκάρη το 1949. Ε, Άρα 22 νίκε για τη σκουτερία Ferrari στη Μόντζα. Ο Charles Leclerc Marie, κέρδισε το τέταρτο ταχύτερο Grand Prix όλων των εποχών. Ε, το γρηγορότερο γκραμπρίολο των εποχών ήταν το 2003 ε, νίκη του Μάικολ Σούμαγκερ με την Φεράρι mm -hmm. στη Μόντζα. Ε, Κατακρύβεια και τα τέσσερα ταχύτερα γκραμπρίολο των εποχών συνέβησαν στη Μόντζα. Και θα έλεγα ότι ο λόγος που είχαμε φέρει ένα από τα πιο γρήγορα γκραμπρίολο των εποχών είναι πρώτον η επανασφάλτωση της Μόντζα που ανέφερες και δεύτερο μην ξεχνάμε ότι Τροποποίησαν και τα κράσπεδα, τα έκαναν πιο χαμηλά ναι. και πιο επίπεδα. Άρα, ο τρόπο που έστρεφε ένα μονοθέσιο και κέρδιζε χρόνο πάνω στο αργό χικέιν τη πρίμα βαριάντε και πάνω στην βαριάντε Ντελαρόζα αλλά και πάνω στην ειδικά την πολύ γρήγορη βαριάντε uh, ασκάρι, νομίζω πω βοήθησε να κατέβουν οι χρόνοι και να είναι ένα από τα πιο γρήγορα Grand Prix όλων των εποχών. Ναι, σίγουρα βοήθησαν τα κράσπεδα επειδή υπήρχε ένα αρκετό άλλο σχετικά με τα κράσπεδα είχα διαβάσει όπως από τον ε, Ρικιάρτ ότι δεν ήταν ευχαριστημένο ότι είχαν αλλάξει τα κράσπεδα για το λόγο ότι προτιμούσαν τα παλιά κράσπεδα τα οποία ε, δουλεύαν αντίον τη ψυχολογία του οδηγού κατά πόσο θα μπορούσε η βαριά ασκάρι να πιέσει όσο θέλει να πιέσει ε, θεωρώ ότι είχε γίνει πιο εύκολη η πίστα φέτος ειδικά για του νεοφερμένους που είχαμε ναι. δύο νεοφερμένους οδηγού, ο ένας σε practice session ο άλλος σε, σε αγώνα Άρα, ναι, τα κράσπεδα εννοείται έχουν βοηθήσει στο να γίνει από τα πιο γρήγορα Grand Prix. Θα μιλήσουμε για του νεοφερμένου πιλότου κατόπιν όμω. Ε, πάμε και προ ε, McLaren που είδαμε μάρια, την απειρία και των πιλότων mm -hmm. και τη ομάδα και σίγουρα πολύ σοβαρό καμπανάκι στην ένα το γεγονό ότι φτάσαμε τόσο βαθιά στο πρωτάθλημα. Μια ομάδα η οποία διεκδικεί πρωτάθλημα κατασκευαστών η McLaren απέναντι στη Red Bull και βεβαίω πρωτάθλημα πιλότων με τον Λάντο το γεγονό ότι δεν έλεγξαν την εκκίνηση και τι εννοώ με αυτό, δεν έλεγξαν το θέμα ότι αν οι δύο θα πρέπει να κάνουν μάχη όχι. Λογικά έπρεπε να στο driver's briefing no. που κάνει η ομάδα να Τέλο πάντων, να κρατήσουν κάποια γραμμή με το γεγονό ότι. να, 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 να πούν στον πιάστρη να παίξει υποστηρικτικό ρόλο. Και παρόλα αυτά, ε, του επέτρεψαν να προσπεράσει τον Νόρις Και εκεί είναι που, τέλο πάντων, χα, χάνονται τώρα οι βαθμοί για τον Νόρις ο οποίο οπωσδήποτε θα θέλει να κυνηγήσει τον τίτλο. Και δεν χάθηκαν μόνο οι βαθμοί ε, τη Ουγγαρία, χάθηκαν τώρα και οι βαθμοί τη Μόντζα. Ναι, έχω να δηλώσω τρομερά απογοητευμένο για την ομάδα που δούλευα για στη τα χρόνια που ήμουν στη Φόρμουλα 1. Το πρόβλημα της Μακλάρ είναι ότι φαίνεται η ομάδα δεν είναι έτοιμη να πάρει πρωταθλήμα για το λόγο ότι τα... αυτοί που είναι οι leaders της ομάδας δεν είναι οι leaders που υπήρχαν. Δηλαδή δεν υπάρχει ο Τζόναθαν Νιλ, δεν υπάρχει ο Μάρτιν ο... Βιτμαρτς, δεν υπάρχει ο Ρον Είναι όλα καινούργια άτομα. Κατά εμένα αυτό φάνηκε ότι η Μακλάρε δεν είναι έτοιμη να πάρει το άθλημα. Ε... χάνουν το προάθλημα από τα χέρια τους. Ήταν μια τεράστια ευκαιρία η Μόντζα. Για το λόγο ότι η Red Bull ήταν πουθενά. Συγγνώμη Μάρια, σε διακόπτω. Πρόσφατα ο Πίτερ Προδρόμου, ο τεχνικός διευθυντής της... Ο Κύπριος, ο τεχνικός διευθυντής yeah. της Μακλάρεν, είχε έρθει στην Κύπρο. Και μου είπε ότι μπορούμε Μόνο yeah. να χάσουμε από τα χέρια μα αυτόν τον τίτλο. Yeah. Έχουμε το πιο γρήγορο μονοθέσιο και αν το χάσουμε, θα το χάσουμε γιατί φταίμε εμεί, μου είπε. Yeah. Αυτά προτού γίνει η Μόντσα, βεβαίω. Ακριβώ, ακριβώ. Ε, είχαν χάσει από τα χέρια του μια τεράστια ευκαιρία. Να ίσω να κάνουν λίγο το Championship και να έρθουν όσο πιο κοντά γίνεται στο Drivers Championship. Το οποίο, ε, κακά τα ψέματα, δεν το πέστευε κανένα ότι η McLaren θα μπορούσε να πάει και για τίτλο οδηγών. Γιατί βλέπαμε ξεκάθαρα ότι έχουν ένα advantage στου κατασκευαστέ. Μα νομίζω εδώ είναι όμω το λάθο. Που δεν πιστεύουν στου εαυτού του. Γιατί... Ναι. Συγγνώμη που ξαναδιακόπτω, αλλά ήταν πολλοί οι βαθμοί και είναι ακόμα ναι. πολλοί οι βαθμοί που διακυβεύονται. Που Μπορεί να είναι αντιστρέψιμοι. όμω. Ναι, ναι, ναι. Αλλά θέλω να πω ότι, ότι έπρεπε να πάρουν πολύ πιο νωρί την απόφαση να στηρίξουν τον Νόρι. Ακριβώ. Φαίνεται ότι η McClaren δεν είναι έτοιμη να πάρει τίτλο. Ε, φαίνεται στη McLaren ίσως ο Νόρις ως οδηγός ε, να μην έχει δείξει ότι πρέπει να είναι ο number one οδηγός έχουν έρθει κάποιες νέες ορολογίες που πρώτη φορά και εγώ τις ακούω το papaya rules <laughs> το οποίο σημαίνει οδηγήστε σκληρά ε, αλλά μην κάνετε ατύχημα στην πίστα ε, εγώ το θεωρώ περίεργο να βρισκόμαστε σε ένα πρωτάθλημα στο οποίο είναι η μοναδική ευκαιρία τη McLaren. Γιατί δεν ξέρουμε του χρόνου τι θα γίνει, βλέποντα το που βρίσκεται η Mercedes και η Ferrari. Το 26 είναι ένα τεράστιο ρηγματικό για όλα τα 4-5 χρόνια των κανονισμών. Άρα είναι η χρυσή ευκαιρία φέτο τη McLaren να πάρει ένα πρωτάθλημα κατασκευαστών που έχει από το 1998 να πάρει πρωτάθλημα κατασκευαστό. Έναν πρωτάθλημα, ένα προάθλημα οδηγό που έχει από το 2008. Να πάρει τίτλο. Και να τονίσουμε εδώ ότι Mercedes και Ferrari το 25 όταν θα έχουμε το ίδιο σετ κανονισμών, mm -hmm. δεν θα μείνουμε σταυρωμένα τα χέρια. <σχερικές> ναι, ακριβώ. Ακριβώς. Γι' αυτό είναι αυτό που λες Ότι η McLaren ίσως να χάσει μια χρυσή ευκαιρία φέτο. Ήταν η καλύτερη τους ευκαιρία με το πως εξελιχθεί ο αγώνα τη Red Bull να μπορεί η McLaren να έχει το πάνω χέρι. Ε, εγώ υπάρχουν δύο perspectives. Δηλαδή υπάρχει η αντίληψη της ομάδας που είναι οδηγούμε για το καλύτερο της ομάδας. Υπάρχει και η αντίληψη των οδηγών που κάποιο οδηγό θεωρεί ότι πρέπει να στηρίξουν ένα από του δύο οδηγού. Αλλά να μην ξεχνάμε ότι στην τελική οι οδηγοί είναι, ε, εργοδοτούνται από την ομάδα. Mm. Όλο το πρωτάθλημα και των κατασκευαστών κατά την άποψή μου είναι και τον οδηγό είναι στην ομάδα για το λόγο ότι να μην ξεχνά υπάρχουν 2.000 άτομα τα οποία δουλεύουν στη Μακλάρεν για να φέρουν του τίτλου. Είτε αυτοί οι τίτλοι ονομάζονται κατασκευαστών είτε οδηγών. Δεν έχει καμία διαφορά για τη Μακλάρεν αν ο τίτλο οδηγών έρθει είτε στον Όρι είτε στο Πιάστρι. Το τι προσπαθεί να κάνει τώρα η Μακλάρεν στο να έχει έναν fair ε, Τρίτη, α το πούμε, μεταξύ των οδηγών είναι ότι γιατί να χάσουν έναν πρωτάθλημα με το να χαρίσουν κάποιε νίκε στο πιάστρι. Mm. Δηλαδή γιατί φαινόταν στη Μόντζα ότι η νίκη θα πήγαινε στο πιάστρι. σω να μην φαίνεται ωραίο τα number one, number two οδηγό με το να γίνεται εμφανή στην πίστα σω κάποιοι να πούν ότι ο Νόρη πρέπει να κερδίσει το πρωταθλήμα όταν θα είναι έτοιμο και όταν θα πάρει τη λιγότερη βοήθεια που χρειάζεται από το πιάστρι, χωρί να είναι εμφανή. Αλλά η McLaren πρέπει να αντιληφθεί ότι είναι μια χρυσή ευκαιρία να πάρει πρόθυμα Και το να έχει δύο να μπερ έναν δεν βγάζει κανένα νόημα στη Formula 1, γιατί δεν υπάρχουν δύο πρωταθλήτε. Ένα πρωταθλήτη υπάρχει. Μαρία, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα λαβωμένο Max Verstappen και έχει δύο παπάγια. Αντίπαλου του, δύο τσακάλια που είναι πολύ γρήγορα να τρώγονται μεταξύ του. Ναι. Και εδώ δεν φέρουν ευθύνη προ Θεού οι πιλότοι. Ο Ζακ Μπράουν πρέπει Τημός. να τραβήξει τη γραμμή κάλλιο αργά παρά ποτέ και να πει: Οκ, okay, πρέπει να πει, γιατί μιλάμε για Νόρι. Μιλάμε για Νόρι, γιατί είναι αυτό που είναι πιο κοντά σε βαθμού στον, στον Verstappen. Άρα πρέπει να πάρουν την απόφαση κάλλιο αργά παρά ποτέ να στηρίξουν περισσότερο τον Νόρι, να τραβήξουν μια γραμμή εκεί. Και μετά είδαμε διάφορα. Είδαμε κακό χειρισμό ελαστικών. Στο Grand Prix τη Ιταλία. Δεν ήταν το φόρτε του. Είδαμε εντελώ καλαστερμένο το αριστερό μπροστινό, <σταλόνι> όπω και στην περίπτωση του μονοθέσιου του Κάρλο Σάινθ, που και αυτό είπαμε διαφορετικό setup από τον Charles Leclerc. Άρα, προβλήματα διαχείριση ελαστικών, προβλήματα. Στη στρατηγική, mm -hmm. προβλήματα με τα αργοπορημένα pit stops, λάθη από πλευρά πιλότων. Συμφωνώ, η McLaren δεν είναι σε θέση να κερδίσει τίτλο, αλλά έχει το γρηγορότερο μονοθέσιο yeah. στη Φόρμουλα 1 για τα τελευταία Grand Prix. Άρα, μαθηματικά μπορεί να πάρει τον τίτλο. Άρα, πρέπει για να μπορέσουν με την. έστω με την απειρία που υπάρχει, να, να... να τραβήξουν αυτέ τι γραμμέ για να μπορέσουν yeah. να... να έρθουν τα μαθηματικά προ το μέρο του. Ναι, ήταν. Είναι χρυσή ευκαιρία τη Μακλάρε φέτο να πάρει δύο τίτλου. Απλά θέλω να πω ότι βλέποντα το, το Σάββατο, βλέποντα το 1-2 τη Μακλάρε, βλέποντα το που βρίσκεται η Red Bull, όταν άρχισε ο αγώνα, πριν καν σβήσουν τα φώτα, ε, θεωρώ ότι περισσότεροι από εμά είχαμε αντιληφθεί το πώ θα τελειώσει ο αγώνα. Ναι. Όταν είχαμε δει τον Όρη στην τρίτη θέση, όταν είχαμε δει τον Πιάστρι στην πρώτη θέση. Εγώ σκεφτόμουν ότι κάτι λάθο έχει γίνει. Υπάρχει μια συνεννοησία τη ομάδα, ήταν δηλαδή, είναι, είναι μεγάλη απογοήτευση, όχι ω οπαδός τη ομάδα ή οτιδήποτε άλλο. Υπάρχει μια απογοήτευση για το πώ μια ομάδα να έχει τόση, μια τεράστια ευκαιρία να πάρει διπλό τίτλο στη Φόρμουλα 1 να τη χάνει κάτω από τα χέρια για το λόγο ότι στου κατασκευαστέ πλέον. Ε, 8, ε, βαθμοί. 8 βαθμοί, αλλά δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά από τη Ferrari. Ναι, έχει ναι. έρθει πάρα πολύ κοντά. <laughs> εντάξει Μπορεί να πούμε ότι η Mondza, ίσως να ήταν ένα one-off, εξού και τα Mondza specs τα οποία ναι. φέρνουν στη ναι, πίστα. Ναι, ναι, ναι. Μπορεί κάποιο να πει ότι δεν σημαίνει η Φεράρι θα είναι γρήγορη και στι άλλε πίστε. Ναι. Κανεί δεν το ξέρει αυτό. Ναι. Αλλά στου οδηγού όμω, μόνο ο Λάντο Νόρη έχει το προβάδισμα από όλου του άλλου οδηγού για να πάρει το πρωτάθλημα των, των οδηγών ε, που βλέποντας το πως κινείται πλέον η Red Bull θεωρώ ότι πρέπει να αρπάξουν ε, από τα χέρια τους όλες τις ευκαιρίες και αν δεν βάλουν ένα-δύο η McLaren δεν βλέπω τον, τον Λαντωνόρης να μπορέσει έστω να πάμε στον τελευταίο αγώνα της χρονιάς και να πω ότι μπορεί να πάρει πρωτάθλημα. Μαρία, να βάλουμε όμως τα μαθηματικά κάτω να πούμε εδώ ότι αυτή τη στιγμή η Red Bull προηγείται από την McLaren στο πρωτάθλημα κατασκευαστών με 8 μόλι βαθμού διαφορά. Άρα εκεί τα πράγματα βλέπουμε πόσο κοντά είναι. Όσον αφορά τώρα πρωτάθλημα πιλότων, ο Max Verstappen προηγείται με 62 βαθμού διαφορά από τον Lando Norris. Και το είπα και προηγουμένω και θα το πω ξανά ότι αυτό τον τίτλο βάσει του προβλήματο που αντιμετωπίζει πια η Red Bull και ο Verstappen και βάσει τη απειρία τη McLaren και του mm. Ron Dennis, θα το κρίνουν σε μεγάλο βαθμό οι ομάδε τη Mercedes και τη Ferrari. Mm. Δύο ομάδε οι οποίε έχουν κερδίσει, αν δεν απατώμε, τα τέσσερα από τα τελευταία έξι Grand Prix. Τρει νίκε οι Mercedes, μία η Ferrari. Οκ, okay, όπω είπε, μπορεί να, είναι, να ήταν one-off η Monza και δεν μιλάω για νίκε μόνο. Μιλάω για αφαίρεση βαθμών. Δηλαδή, όταν έχει τι δύο Mercedes και τι δύο Φεράρι να εμπλέκονται εκεί στη μάχη των πρωτοπόρων και να τερματίζουν έστω στη δεύτερη, τρίτη, τέταρτη θέση Λέβον, και να αφαιρούν βαθμού. Ναι, να αφαιρούν βαθμού και λέγαμε ότι κινδυνεύει ο Βρεστάπε να χάσει αυτόν τον τίτλο mm -hmm. από του βαθμού που θα του αφαιρούν αυτέ οι δύο ομάδε. Το ίδιο ισχύει και για τον, τον Όρι. Ναι. Άρα είναι πολύ κρίσιμο να δούμε πώ θα εξελιχθεί το πρωτάθλημα και πώ θα εμπλακούν αυτέ οι δύο ομάδε σε αυτό το. Θα, θα είναι πολύ πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Εγώ σκέφτομαι ότι μπορεί να ακούγεται λίγο, να μην ακούγεται ωραία στα αυτιά αρκετών οπαδών, ότι γιατί να βοηθήσουν έναν πιλότο, ο οποίο βρέθηκε να έχει περισσότερες βαθμούς, μιλώ για τον όρης αφού δεν είναι έτοιμος να πάρει το πρωτάθλημα και γιατί να θυσιάσει ο πιάστρι έστω τη μία επιπλέον νίκη. Πρέπει να βλέπουν τη Φόρμουλα 1 από την άποψη το οδηγούν, ναι, αλλά δεν πάβει να είναι οι ομάδε. Για το λόγο ότι η McLaren βρίσκεται στη Φόρμουλα 1 60 χρόνια. Θα βρίσκεται θεωρητικά και για τα επόμενα 30 χρόνια. Όλα, αν τον δεν θα βρίσκεται στη Φόρμουλα 1 για τα επόμενα 30 χρόνια. Άρα, ο παράγοντα Φόρμουλα 1 είναι οι ομάδε. Ε, έτσι, όλα δουλεύουν γύρω από μία ομάδα. Και αυτό μπορεί να σημαίνει ότι ο πιάστρη ευκαιρίε μπορεί να κερδίσει την Grand Prix, να πρέπει να δώσει έστω κάποιε νίκε, όπω του είχαν δώσει την νίκη στην Ουγγαρία, ε, ο Νόρι στο Πιάστρι, για να βοηθηθεί ο πιλότο. Αλλά να μην ξεχνάμε ότι είναι ένα προάθλημα το οποίο πολλά μπορούν να αλλάξουν και να δίνει να μπερδεύει ένα, να μπερδεύει δύο οδηγό. Πάντα υπήρχε στη Φόρμουλα 1. Να εξηγήσω το πιο λαμπρό παράδειγμα είναι το 56 στη Μόντσα όταν ο Πίτερ Κόλλινς είχε δώσει το μονοθέσιο του στο Φαντζιό για να πάρει το πρωάθλημα. Και για το, να ξε... το, τότε να εξηγήσουμε ότι μπορούσε ένας πιλότος, όταν εγκατέλειπε ένα Grand Prix, να χρησιμοποιήσει το μονοθέσιο του ομό σταυρού του, να το φέρουμε ένα στα pitch δηλαδή, για να το πάρει αυτός να συνεχίσει ναι. την κούρσα, να πάρει τους βαθμούς που ήθελε αν ε, ε, πρωταγωνιστούσε για τον τίτλο. Ναι. Και στην περίπτωση αυτή, περίπτωση αυτή που λες, ο Βρετανός Πίτερ Collins Έδωσε το μονοθέσιο του στον Χουάν Μανουέλ Φάντζο παρά το γεγονό ότι και ο ίδιο είχε μαθηματικέ δυνατότητε ναι. να πάρει τον τίτλο ναι. και ήταν μια από πιο. Πώ το λέτε. αλτρουισμού και αθλητοπρέπεια, κυρίω που είδαμε ποτέ στη Φόρμουλα 1, από τον Πίτερ Κόλλιντ. Ακριβώ. Αυτό είναι το πιο μεγάλο παράδειγμα. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα, ειδικά εποχέ 30, 40 και μετέπειτα εποχέ. Αλλά το παράδειγμα του Πίτερ Κόλλιντ είναι ο μεγαλύτερο παράδειγμα πάντα υπήρχαν ένα-δύο στη Φόρμουλα 1, ακόμη και σε περιπτώσει που αυτό που δίνει την πρωτιά είναι αυτό που μπορεί να πάρει και το πρόθυμα. Φυσικά ο Πίτερ Κόλλιν πίστευε ότι είναι αρκετά νέο, είναι το, ε, το μεγαλύτερο λαμπρό αστέρι που υπήρχε στη Φόρμουλα 1. Ναι. Και πίστευε ότι θα έρθει και για αυτού η σειρά του σε κάποια φάση. Έτσι θεωρώ ότι αν δεν βάλει ένα-δύο, ειδικά σε αυτόν τον σημείο του προαθλήματο, ε, Μπορεί να χάσει τον τίτλο να <συμφίλιο> από ναι, τα χέρια σου. Είναι συγκινητικό αυτό που είχε πει τότε σε συνέντευξη που δήλωσε η γυναίκα του η ηθοποιό η, η Λουί ε, Είχε πει στην ίδια μετά τη Μόντζα ότι είμαι αρκετά νέο εγώ και θα πάρω ναι. τον τίτλο μια άλλη μέρα. Και ποιο θα το έλεγε, ότι δύο χρόνια μετά <συμφίλιο> σκοτώθηκε στο Καιρμανικό. γερμανικό Grand Prix στην πίστα του Νούρμπουργκρικ. Ο Πίτερ Κόλντ. Αλλά θέλω να τονίσω για άλλη μια φορά ότι. Στη Φόρμουλα 1 γνωρίζω πόσο σημαντικό είναι ο τίτλο κατασκευαστών για τι ομάδε mm -hmm. και από άποψη χρηματική και από άποψη ε, ε, ικανοποίηση για τι ομάδε. Και είναι μόλι 8 βαθμού πίσω η Μακλάρεν τώρα από τη Red Bull. και έχει αυτή τη δυνατότητα να πάρει αυτόν τον τίτλο, εφόσον παίζει εκεί με δύο, πολύ, ε, δύο δυνατά πιόνια εναντί ενό πλέον είπαμε, λαβωμένου που είναι ο Max Verstappen τη Red Bull. Αλλά θέλω να τονίσω για άλλη μια φορά ότι. Όταν τελειώσει αυτό το πρωτάθλημα, ο πιλότο είναι αυτό ναι. που θα σχολιαστεί ότι κέρδισε και θα πει τι οδηγούσε. Αν είναι ο Λάντον Όρη, θα πει οδηγούσε Μακλάρεν. Αν είναι ο Μαξ Verstappen θα πει οδηγούσε Red Bull. Okay. Η διαφήμιση όλη ανά το παγκόσμιο, η φόρμουλα είναι προβολή, είναι όλη στραμμένη πάνω στο πρωτάθλημα πιλότων. Άρα. Που έμεσα υπάρχει. Σέβεται ο κόσμο και στο μονοθέσιο. Ναι, ακριβώ. Γιατί... Αυτό θέλω να πω. ότι ναι. Η McLaren πρέπει να στρέψει όλη τη τη δύναμη πάνω στο να κερδίσει το πρωτάθλημα πιλότων, γιατί είναι για του οπαδού ναι. που βλέπουν τη φόρμα. Αυτού που τέλο πάντων, αν θέλει, τα λεφτά είναι εκεί. Είναι, είναι, είναι Θα σχολιαστεί ότι ποιο πήρε τον τίτλο των πιλότων και τι οδηγούσε. Ε, 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 κάτι άλλο που θέλω να πω για τη McLaren και δεν μπορώ να το βγάλω από το μυαλό μου είναι ότι αν πάμε λίγο πίσω στο προηγούμενο Grand Prix, κέρδισαν. Το Grand Prix τη Ολλανδία εντό εισαγωγικών με το ένα χέρι. Και αυτέ οι φήμε που ακούγονται για το πίσω μέρο του μονοθέσιου, ίσω να μεγαλώνει κάπω το μετατρόχιο, ο πίσω άξονα δηλαδή, να γίνεται κάπω πιο πλατή. Φήμε οι οποίε δεν είναι ακριβώ. Υπάρχει κάποιο κάτι εκεί το οποίο δεν γνωρίζουμε ακόμα τι είναι, τι πετυχαίνει η mm -hmm. μακρά με αυτόν τον τρόπο. Πάντω δεν μπορώ να το βγάλω από το μυαλό μου ότι κέρδισαν το Grand Prix τη Ολλανδία με την μεγαλύτερη απόσταση που κερδίθηκε φέτος ένας αγώνας όσον αφορά δύο αντίπαλες mm -hmm. ε, ομάδες τον πρώτο και τον δεύτερο τουλάχιστον ε, 22-22,5 ε, δευτερόλεπτα νίκησε ο Νόρη τον Verstappen. και το λέω αυτό γιατί αυτή η απόσταση δημιουργήθηκε στην δεύτερη πιο κοντή πίστα του πρωταθλήματο. Μόλι 4,2 χιλιόμετρα έχει η Ζάντβουρτ και κέρδισε με τόσο μεγάλη απόσταση σε μια πίστα όπου υπάρχουν αργές στροφέ, όπου επωφελείται ένα μονοθήσιο το οποίο πιθανότατα να έχει ένα πιο πλατή μετατρόχιο, ένα πιο πλατή πίσω άξονα τέλο πάντων. Εντάξει, είναι κάτι το οποίο δεν γνωρίζουμε ακόμα πολλά για αυτό το θέμα. Πάντω. Να τονίσω ακόμα κάτι εδώ για εκείνη την κούρση. Κέρδισε και το pole position ο Λάντο εκεί από τον Verstappen με μια τρομακτική θα έλεγα διαφορά για μια τόσο μικρή πίστα. Επαναλαμβάνω ναι. σε μήκο με ε, 350 χιλιοστά, δηλαδή 3,5 δέκατα. 3,5 δεν είναι πολλά στη φόρμουλα να πάρει pole από τον, ναι. τον αντιπαλό σου και ειδικά σε μια μικρή πίστα. Ειδικά σε μια, γι' αυτό τονίζω, είναι η δεύτερη πιο, μικρή, ε, σε, η δεύτερη πιο κοντή, κοντή σε μήκο ναι, πίστα ναι, ναι, ναι. μετά το Μοντεκάρλο βασικά. Ναι. Άρα εντάξει. Θα βάλω μια άνω για να το παρακολουθήσουμε αυτό, εφόσον δεν έχουμε πολλά στοιχεία mm -hmm. ακόμα. Αλλά ε, το, το άλλο που συζητείτε, Μάρια, για, αυτό το, για παρασκηνιακά με τεχνολογία είναι οι εύκαμπτε πτέρυγε, που mm -hmm. ακούγεται πολύ επίση εδώ το όνομα τη ε, McLaren. Ναι, εκφύσεω το, το carbon fiber είναι ήδη εύκαμπτο. Άρα το να έχουμε flexible κομμάτια στο μονοθέσιο, ειδικά τα την πτέρυγια, τα οποία ε, ο τρόπο που συναρμολογείται το μονοθέσιο. Είναι στη φύση του να υπάρχουν κάποια εύκαμπτα σημεία. Είναι, είναι λογικό στη Φόρμουλα 1. Είναι, μπορούν να γίνουν πιο σκληρά φυσικά, αλλά αυτό βάζει έξτρα βάρο και επίση ε, υπάρχει και το κομμάτι τη ασφάλεια για το λόγο ότι θέλουμε τα κάρμπορ. Γιατί μπορούν να γίνουν θράσματα όταν χτυπήσουν. Σε αντίθεση με το ε, 50 και 60 που τα μονοθέσια ήταν full από μέταλλο, ναι. γι' αυτό είχαμε δει και αρκετού ε, θανάτου στη Φόρμουλα 1. Ναι. Το, να... το, πρόβλημα είναι πόσο εύκαμπτα μπορούν να γίνουν. Υπάρχουν αρκετέ φωτογραφίε για το λόγο ότι η ΕΦΑ έχει βάλει ειδικέ τη κάμερε ώστε να μπορεί να βλέπει από γωνιέ που μπορεί να αντιληφθεί πόσο flexible είναι τα front wings. Για το λόγο ότι η, η γωνιά που βλέπουμε εμεί πάνω από τον πιλότο δεν μπορεί εύκολα να δει πόσο flexible είναι. Φαίνεται ότι η McLaren έχει τα μεγαλύτερο flexibility, μετάρχεται έρχεται η Mercedes. Και βάζουμε κάτω από το φακό ναι, των προστινόπτεργειών. Τον ναι, ναι, ναι. αλλά θεωρεί ο Ανδρέα Στέλλα ότι είναι within the threshold limits, τα λεγόμενα, για το λόγο ότι γίνονται ελέγχοι με βαρύδια που βλέπουν πόσο πολύ να, γίνει, να είναι flexible. Τα βλέπει η FIA κατά τη διάρκεια του αγώνα ώστε να δει ε, πόσο είναι το flexibility. Θεωρεί η McLaren ότι είναι μέσα στο. Στο range, στο πλαίσιο. Των, στο πλαίσιο του flexibility που πρέπει να είναι, άρα δεν υπάρχει μια ανησυχία από την FIA. Ναι, Πάντω η FIA μετά τη Mondza έδωσε το πράσινο φω στην McLaren και στη Mercedes. Ναι. που Συζητείτε ότι ε, έχουν αυτές τις εύκαμπτες ε, ε, πτέρυγες. Ε, νομίζω όμως πως δεν θα σταματήσει η Red Bull <laughs> να διαμαρτύρεται ε, ναι. ε, και θα, θα είναι αυτό που θα έχουμε για το επόμενο του προαθλήματος. Ε, δεν περιμένω να έρθει πλέον η FIA που να, να βγάλει ένα νέο directive που να πει ότι πρέπει να είναι πιο σκληρές οι πτέρυγες. Για το λόγο ότι δεν έχει κάνει κάτι λάθος η McLaren γιατί είναι μέσα στο range των τιμών το πόσο flexibility πρέπει να είναι. Το πιο πιθανό που μπορεί να γίνει είναι απλά του χρόνου να υπάρχει μια αναθεώρηση ε, του flexibility με νέους αριθμούς για το πιο range πρέπει να είναι flexible. Αλλά δεν, δεν, περιμένω ο τον να ζητήσει από τον επόμενο αγώνα ότι πρέπει να είναι πιο σκληρέ οι πτέρυγες. Ο Νικόλα τον yeah. της, ο Έλληνα της, της FIA. Λοιπόν, Μαρία, Αντρέα Κίμι Αντωνέλ, Είδαμε τον τεπούρο του πιλότου, ο οποίο θα αντικαταστήσει τον Λούι Χάμιλτον από το 2025 στη Μερσεντέ, τον τεμπούρν του στα ελεύθερα δοκιμαστικά yeah. βεβαίω, το οποίο ε, διήρκησε δυστυχώ μόλι 10 λεπτά. Ε, Ένα πιλότο, ο οποίο μόλι έχει κλείσει πρόσφατα 18 του χρόνια, και αστευόμενο στη Μόντζα, έλεγα στα παιδιά ότι δεν ξέρω αν έχει βγάλει ακόμα άδεια οδήγηση για να οδηγήσει στου δρόμου τη Ιταλία, εφόσον mm. ο νόμο λέει ότι πρέπει να είσαι πάνω από 18, αλλά σίγουρα πρόλαβε και οδήγησε μόνο θέση τη Φόρμουλα 1 πρωτού βγάλει άδεια οδήγηση στην Ιταλία. Ένα εξαιρετικό τολμώ το να πω, δεν είναι τυχαίο που τον επέλεξε η Mercedes. Σίγουρα δεν τον βλέπει να, να βάζει φωτιά στι πίστε τη Φόρμουλα 2, αλλά και με γυμνό μάτι που ήμουν εκεί, τον είδα να είναι αφοσιωμένο πάνω στην Βαριάντια Σκάρη, πάνω στην Παραπόλυκα. Μπορεί να έκανε το λάθο, μετέφερε πολύ περισσότερη ταχύτητα μέσα στην ε, Παραπόλυκα. Αλλά εκείνο που μάθαμε μετά που επιστρέψαμε από τη Μόντζα και με συγκλώνησε πραγματικά, και δεν ξέρω αν το έχει ακούσει, είναι ότι η τηλεμετρία έδειξε τον ε, Αντρέα. Κύμη Αντωνέλη, να είναι στην έξοδο της, ε, μου, της δεύτερης Λέσμου, να είναι 7 χιλιόμετρα πιο γρήγορος από τον γρηγορότερο άνθρωπο των ελεύθερων δοκιμαστικών της Παρασκευής, του, του F1, που ήταν ο Μαξ Βερστάπεν. Ο Μαξ Βερστάπεν ήταν το αχύτερος στο, προ, στο, στο πρώτο session ελεύθερων δοκιμαστικών την Παρασκευή. Έβγαινε με 7 χιλιόμετρα ταχύτητα μεγαλύτερη από του Βερστάπεν και μετά πάνω στην είσοδο της ε, βαριάντε Ασκάρη ήταν 14 χιλιόμετρα πιο γρήγορος από τον Verstappen. Άρα έκανε δοκιμαστικά μόλις 10 λεπτά yeah. και γράφτηκαν αυτοί οι αριθμοί και μετά οι υπόλοιποι πιλότοι, οι πολύ πιο έμπειροι, είχαν 50 λεπτά στη διάθεσή τους επιπλέον και δεν κατάφεραν να κτυπήσουν αυτά τα που, που έχουν συλλάβει αισθητήρε στο πάρκο της Μόντζακη που, που το βλέπω ως, ως κάτι πολύ πολύ, είναι πολλά υποσχόμενος ο Αντωνέλη και το τι συνέβη και είναι μια απειρία με τα ελαστικά εφόσον ο τρόπος που μπήκε στις τροφές και υπερπίεσε τα ελαστικά του έχασε τη συμπαράσταση από τον από τον Πίσω άξονα γλίστριζε πάνω στην βαριά τη Αυτό τι έγινε, έκανε. Ανέβασε τι θερμοκρασίε των ελαστικών και μετά κατευθυνόμενο πάνω στην ε, την ευθεία την Ρετιφίλιο Τεντράλε για να φρενάρει απότομα πάνω στη Μόντζα. Από τα μόνιτρε φάνηκε πω. Ε, ε, συγγνώμη. <laughs> για να στρίψει από την Ρετιφίλιο Τσεντράλε πάνω στην κούρβα Παραμπόλικα και στρίβοντα πάνω στην Παραμπόλικα ήταν. Ε... Εμφανεί με το μάτι mm. που κοιτάζαμε από τα του ότι, ότι μετέφερε πολύ περισσότερη mm. ταχύτητα από ό,τι θα άντεχε το μονοθέσιο και μη έχοντα τη συμπαράσταση από τα ελαστικά του, καρφώθηκε ε, πάνω στον ήχο. Αλλά νομίζω πω ε, η ομάδα είδε αρκετά από τον Αντωνέλη που την κάνουν να ελπίζει για το μέλλον και ότι η επιλογή τη είναι μια καλή επιλογή. Ναι, ήταν. Ε, μετέφερε πάρα πολύ ταχύτητα. Δηλαδή, βλέποντα τον Port... Board φαινόταν ότι η έξοδος δεν θα πάει αρκετά καλά που τελικά δεν πήγε, είχε το ατύχημα φάνηκε να είναι αρκετά confident με το μονοθέσιο ίσως υπερβολικά θα μπορώ να πω αλλά είναι το παράγοντα τη απειρία του ναι. γιατί από τη Φόρμουλα 2 στη Φόρμουλα 1 είναι τεράστιο σκαλοπάτι όχι μόνο από τα φρένα ο τρόπος που δουλεύουν τα λαστικά είναι εντελώ διαφορετικά δεν είναι τα ίδια λαστικά Εκεί πιαστήκε ε, κυρίω. Ναι, είναι... Η διαχείριση των ελαστικών. Η διαχείριση των ελαστικών ήταν μια πάρα πολύ γρήγορη πίστα. Ε, μπορεί να φαίνεται εύκολη στο μάτι, εύκολη να ζωγραφίσει τη μόνη σα στο μάτι σε σχέση με μια πίστα πιο ε, περίπλοκη φύσεω, αλλά είναι δύσκολη πίστα γιατί είναι πολύ μεγάλε οι ταχύτητε. Ε, δηλαδή ο Αντωνέλη οδήγησε. Για πρώτη φορά στην πιο γρήγορη πίστα του κόσμου. Άρα... Να, να εξηγήσω στα γρήγορα πόσο δύσκολο είναι να στρίψει. Δηλαδή, του βλέπαμε σε κάποια φάση, παίρνοντα ε, ε, κάτω από το τούνελ τη πίστα όπου διασταυρώνεται από την, ε, το κεκλειμένο banking mm -hmm. που χρησιμοποιήθηκε τελευταία φορά το 1961, και περνούσαν εκεί με ταχύδε 350 περίπου χιλιόμετρα την ώρα, φρέναραν και έστριβαν τη μύτη μέσα στην βαριάντη τη με έναν ασύλληπτα πλέον ταχύ τρόπο, εφόσον είπαμε ότι και επανασφαλτώθηκε η πίστα, αλλά χαμήλωσαν yeah. και τα κράσπεδα και έγιναν τέλο πάντων πιο, πιο επίπεδα. Και χρονομετρούσα και το σημείο και ήταν από την γέφυρα μέχρι την είσοδη ασκάρη Πόσο, ε, 450 περίπου μέτρα και μιλάμε για 6 δευτερόλεπτα, mm. δηλαδή η φάση ε, επιτάχυνση φρένο. Συγγνώμη, 350 χιλιόμετρα την ώρα. Φρένο και ξανά επιτάχυνση και apex μέσα σε. τόσο γρήγορα. Και το, να στρίβει εκεί με τόση αποφασιστικότητα μέσα που ήταν φοβερό ο Αντωνέλη, αλλά το, το γεγονό ότι υπερθέρμανε τα πίσω ελαστικά του, διότι βλέπαμε και με γυμνό ματιά από μακριά, βλέπει εκεί και με τη βοήθεια του μόνη αργότερα, ότι πολλοί πιλότη εκεί έφευγε η ουρά. Και αυτό Ανέβασε τη θερμοκρασία στα πίσω λαστικά που είπαμε είναι άπειρο mm. και μετά πάνω στην παραπόλικα τον τσάκωσε. ειδικά αυτό που περιγράψε η είσοδο τη βαριάντη Ασκάρη, κατά εμένα όσοι έχουν επισκεφτεί, θέλουν να επισκεφτούν τη Μόντζα, είναι ίσω ο καλύτερο τόπο να δει τι είναι η Φόρμουλα 1 από θέμα πόσο γρήγορα είναι στι στροφέ που γι' αυτό κάνει τα πιο γρήγορα μονοθέσια ε, ναι. Σε γύρω ναι. ένα μόνο Φόρμουλα 1 από οτιδήποτε άλλο αυτοκίνητο υπάρχει. Να στείλω πάνω στου χαιρετισμού σε όλα τα παιδιά του γκρουπ που πήγαμε μαζί στην Μόντζα. Ήταν πραγματικά όλοι τους υπέροχοι και του είχα πάρει εκεί σε εκείνο το σημείο mm -hmm. που λατρεύω και εγώ προσωπικά Μάρια, πάνω, πάνω στην βαριάντη Ασκάρη και περπαρώντα ανάποδα πάνω στην πίστα από την αντίθετη ναι, ναι. φορά των αυτοκινήτων προ την Σεράλιο και τη Λέσμο και την βαριάντη Τελαρόζα. Και εκεί είναι μαγικό σημείο, εκεί που είναι το τούνελ είναι μια πολύ παλιά πίστα η ναι. πίστα Μόντζα από το 1922 που είναι κτισμένη και υπάρχουν τμήματα της που σχεδόν αγγίζει στο μόνο θέσιο. Εντάξει, 4,5 Μέτρα υπολόγισα απόσταση εκεί που έρχεται το, το κυγκλίδωμα τέλο πάντων που είναι η περίφραξη μάλλον που είναι ε, ο θεατής εκεί κοντά στο τούνελ ε, είναι τόσο πολύ κοντά και μιλούσα με έναν φίλο ε, τον κυριάκο Σκορδέλη του χαιρετισμού μου που είχε πάει στο, στο Αμπουδάπι και μου είπε ότι να αγοράσει εισιτήριο γενική εισόδου μου λέει: Το πιο κοντινό που μπορεί να δει στα μονοθέα είναι σχεδόν 500 μέτρα μακριά. Mm -hmm. ε, πού είναι τα 5 μέτρα, πού είναι τα 500. Δηλαδή, παροτρύνουμε τον κόσμο να πάει στι ευρωπαϊκέ πίστε, γιατί ε, είναι πίστε τη παλιά σχολή, είναι πίστε που οι θεατέ είναι στι περισσότερε από αυτέ πιο κοντά mm -hmm. στη δράση. Αλλά πραγματικά εκείνο το σημείο ε, σε αγγίζει. Και τώρα παρασύρω και λέω ότι είχαμε εκείνη την. Ε, Μεταξύ άλλων ιστορικών αυτοκινήτων, την επίδειξη από την McLaren MP421 του 2006, πρώην μονοθέσιο του Kimi Raikkonen, και περνούσε εκεί με τον τάξη 2,4 λίτρα V8 ατμοσφαιρικό κινητήρα. Και εννοείται πω τον άκουγε από την πίσω, ευθεία πίσω σου, mm -hmm. να έρχεται. Φανταστείτε την εποχή που είχε. Τα έζησε και εσύ μαζί μου στη Μόντζα για παράδειγμα το 2005 να έχει 22 μονοθέσια να ξεκινούν μαζί με όλε εκείνε τι εκρήξει και του κινητήρε των τριών λίτρων V10 ε, όταν γίνονταν η εκκίνηση πίσω σου λε και <laughs> γίνονταν μια έκρηξη. Λες, και περνούσαν, Είναι όπω περνούν σήμερα από μπροστά σου. Μπορεί, ναι. μπορεί και περισσότερο ακόμα. Πολύ πιο, ε, να ακούσει όλο το πάρκο τη Μόντζα, δηλαδή να σταμάτησε αυτό το βουητό σε οποιαδήποτε θέση και αν βρίσκονται οι, οι πιλότοι. Αλλά εκείνο το σημείο, Μαρία, είναι, είναι μαγικό και είδαμε ε, μικρή ιστορία να γράφεται από τον Αντωνέλη. Ε, θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για τον Κολαπίντο, τον mm -hmm. Φρανκο Κολαπίντο, τον Αργεντινό, ο οποίο έκανε τον τεπούρο του mm -hmm. σε ηλικία 21 ετών ο, ο Αργεντινό. Ε, ο πρώτο Αργεντινό που οδηγά στη Φόρμουλα 1 μετά τον Γκαστόν Ματσακάνε το 2001. Αν καταφέρει φέτο με τη Williams που έκανε τεμπούρο και θα συνεχίσει και τα υπόλοιπα γκαρά μέχρι το τέλο, έχω να αντικαταστήσει πια τον Λόγκαν Σάρτζεντ που στήχιζε αρκετά στη Williams. Εντάξει, αστειευόμενοι λέγαμε ότι θα ξοδέψει τον προπολογισμό του με τα ατυχήματα που κάνει. Αλλά ε, ο Κολαπίντο τα πήγε καλά και αν μαζέψει βαθμού, θα γίνει mm -hmm. ο πρώτο Αργεντινό που θα μαζέψει βαθμού μετά τον θρηλυκό, θα έλεγα, Κάρλο Ρόιτεμαν. Ο Ρόιτεμαν πήρε τελευταία φορά βαθμού με τη Williams το 1982 στο Grand Prix τη Νοτιού Αφρική στο Καϊάλαμι. Και είναι μια συγκινητική ιστορία. Ο λόγο που προθυμάμαι αυτό είναι γιατί το 1982 όταν πήρε τους του τελευταίου του πόντου, νομίζω ότι τερμάρισε δεύτερο με την Williams. Μετά διέκοψε απροσδο, απρόσμενα, απροσδόκητα την καριέρα του. Νομίζω αγωνίστηκε ακόμα έναν καραμπρίαν, δεν απατώμε, και μετά σταμάρισε. Και ο λόγος είναι γιατί η οδηγούσε για μια Βρετανική ομάδα, τη Williams. Και επειδή η Βρετανία επιτέθηκε στα νησιά Falklands, που ανήκαν στην Αργεντινή, τέλο πάντων ήταν μια διαμάχη και με την Αργεντινή, εγκατέλειψε τη Βρετανική ομάδα και αφιπηρέτησε και πήγε πίσω στην πατρίδα του και έγινε μετά πολιτικό ο Κάρολο. Mm -hmm. Πολύ σπουδαίο πιλότο. Αλλά ε, ο Φράγκο Κολαπίντο, πώ τον είδε εσύ, Μάρι. Ήταν ένα εξαιρετικό αγώνα, δεν είχε κάνει λάθη, δεν ήθελε να κάνει show off, να δείξει ναι. TST. Τερμάτισε ε, το δέκατο. Ε, τερμάτισε το δέκατο που είναι. Το ότι τερμάτισε για μένα είναι μια αρκετά καλή ε, πρώτη γεύση. Το να είσαι πιλότο στη Φόρμουλα 1 νοφερμένο. Δηλαδή, είχαν κάνει αυτό που πρέπει να κάνουν όλοι οι νοφερμένοι. Στο να όχι να θυσιάσουν τον πρώτο αγώνα, να μην ε... κάνουν αχρίαστε κινήσει, να είναι όσο πιο συντηρητικοί γίνεται. Πάντω, παράθεση εδώ, Μάρε, συζητούσαμε συζητούσα τα παιδιά του γκρουπ μα στη Μόντζα ότι μα θύμισε κάποιοι που ήμασταν στη Μόντζα και το 22, εκείνο που έγινε με τον Νίκ Ντεβρίε, που mm. αν, αν, και αυτό τότε ήρθε ουρανοκατέβατο, τελευταία στιγμή, ε, στη Φόρμουλα 1, ε, για να οδηγήσει το μονοθέσιο του Τζεγούλεμ και τα πήγε εξαιρετικά, yeah. ακόμα καλύτερα στη Μόντζα. Αλλά μετά χάθηκε και ξέρουμε πόσο σκληρή είναι η Φόρμουλα yeah. 1. Είσαι τόσο καλό όσο ο τελευταίο σου αγώνα. Yeah. Και μετά ο Νίκ Ντεβρίε, με την καριέρα που ακολούθησε αργότερα με την Αλφα χάθηκε εντελώ, τον έφτιαξε η Φόρμουλα 1 και ευχόμαστε να μην έχει την ίδια συνέχεια ο Φράγκο Κολαπίντο. Πρέπει να συνεχίσει να είναι εκεί, να τερμαρίζει όσο πιο ψηλά για να αποδείξει σε μια έστω άλλη ομάδα, εφόσον δεν υπάρχει θέση στη Βούλιαμ για το ναι, ναι, ναι. 2025, ότι μπορεί να τον προσλάβει για να μην τερμαριστεί η καριέρα του το Ναι, επειδή δεν υπάρχει συμβόλο για τον χρόνο για τον Κολαπίντο, αυτό που πρέπει να κάνει είναι απλά να τελειώσει τη Φόρμουλα 1 με το, ε, την ε, σεζόν φέτο με το κεφάλι ψηλά. Αλλά απλά να αφήσει μετά το όνομά του οι λέξει αξιοπιστία, ε, maturity, κάτι που να μπορέσει μια άλλη ομάδα όταν θα χρειαστεί πιλότο να μπορεί να μπει και ο Κολαπίντο στι λίστε του ότι ε, έχει εμπειρία από τη Φόρμουλα 1, έχει εμπειρία περίπου 10 αγώνε. Ότι ίσω αυτό να είναι ε, μια καλή ε, θέση για την ομάδα. Ε, γιατί να μην ξεχνάμε ότι και ο Μπέαρμαν είχε κάνει έναν εξαίσιο αγώνα με τη Φεράρι που άφησε να αφήσει καλύτερε εντυπώσει. Ναι. Εξού και η δεν έχασε ευκαιρία στο να φέρει τον Μπέρμαν στη Φόρμουλα 1 που είχε λιγότερου βαθμού από τον Κολαπίντο στη Φόρμουλα 2, νομίζω. Ναι, σωστά το λε. Ένα Μπέρμαν ο οποίο κέρδισε και τον αγώνα σπριντ στην ναι. Μόντζα. Ο Ανδρέα Κίμη Αντωνέλη στο feature race ε, την επόμενη μέρα, τερμάρισε τέταρτο. Mm -hmm. ε, ε, Τέλο πάντων. Αλλά διάφοροι φίλοι με ρωτούν γιατί οι ομάδε τη ε, ε, Mercedes. Και σε αυτήν την περίπτωση της Williams επέλεξαν δύο πιλότους οι οποίοι είναι μόλις στην έκτη και έβδομη θέση ναι. του προαθήματος της Φόρμουλα 2 και ο λόγος είναι απλό. γιατί αυτές οι ομάδες δεν τους έβαλαν κάτω από τη φτερούγα τους σήμερα ναι. τους έβαλαν κάτω από τη φτερούγα του όταν αγωνιζόταν ακόμα στους αγώνες karting ναι. όταν διέπρεπαν ακόμα, όταν ήταν σε πιο νεαρή ηλικία και κάτι σίγουρα πρόσεξαν σε αυτού του πιλότους και παρόλο που υπάρχουν... Τρομερά αξιόλογοι πυλώτε στη Φόρμουλα 2, όπω είναι ο Χάτσαρ, ο Μπορτολέτο ή ο Μαλόνι από τον Μπαρμπέιτο. Ε, εν τούτη, ε, οι ομάδε, είπαμε, πήραν την απόφασή του πολύ πιο νωρί ε, και μπορεί κάποιοι που, που ένα πρωταθλητή Φόρμουλα 2 ή δευτερολαθλητή ή αυτό που θα δερματίσει τρίτο να μην έχει τι ίδιε ευκαιρίε. Και κατά τα ψέματα αυτό επαναλαμβάνεται μέσα από τα χρόνια, είτε είναι Φόρμουλα 2, είτε είναι GP2, είτε παλαιότερα Φόρμουλα 3.000. Ναι. Δυστυχώ δηλαδή, δεν βλέπουμε πάντα τον πρωταθλητή να προοδεύει και να κάνει το βήμα προ την Φόρμουλα 1. Αλλά είπαμε, έγινε επιλογή από νωρί. Κάτι πρόσεξα σε αυτού του uh, πιλότου. Πιστεύω κι εγώ, παρόλο που εντάξει, οκ. Okay, <laughs> μου λένε κάποιοι κράτα μικρό καλάθι για τον, uh, για τον, uh, Αντωνέλη, Αλλά δεν είναι θέμα τι καλά θα κρατώ εγώ, είναι θέμα τι καλά θα κρατάω το Γούλφ. Και νομίζω πω το Γούλφ έχει δει κάτι στον Αντωνέλη και με αυτά που είδα και προσπάθησα να κατανοήσω και να μελετήσω μετά που επέστρεψα από τη Μόντζα. Νομίζω πω ο Αντωνέλη είναι ένα καλό χαρτί για τη Μερσέντε. Αλλά θα ήθελα εδώ να προσθέσω κάτι λέγοντα προηγουμένω Μάρι τον τρόπο που επιλέγουν σήμερα οι ομάδε έναν πιλότο σε σχέση με το πώ τον επέλεγαν πριν από χρόνια. Σήμερα λέμε. Όταν είδε έναν πιλότο ήδη στη Φόρμουλα 2, είναι προεπιλεγμένος mm -hmm. τι περισσότερε φορέ από πολύ πιο πριν όταν αγωνιζόταν στο karting από τι μεγάλε ομάδε. Πάω πίσω τώρα, rewind στη Mercedes 35 χρόνια πίσω. Όταν η Mercedes το 1989 αποφάσισε να έρθει σιγά σιγά στη Φόρμουλα, στο εγγύη μέλλον, δεν ήταν ακόμα στη Fórmula mm. το 1989, προσπάθησε να κάνει τα πρώτα τη βήματα, μάλλον απόπειρα δοκιμή σιγά σιγά για να δοκιμάσει τα νερά για να μπει στην φόρμουλα 1 τι έκανε ένα, ένα από τα θέματα που είχε να κάνει είναι να επιλέξει κάποιους πιλότους, αστέρια του μέλλοντος για να επενδύσει πάνω σε αυτούς και κοίταξε στο γερμανικό πρωτάθλημα της φόρμουλα 3 και είπε θα επιλέξω του πρώτους τρει. Mm. και παίρνει το πρωτάθλημα ο αυστριακός Καραλ Βέντριγκερ τον επιλέγουν. Δευτεραθλητή, ο Χάιντ Χάραλτ Φρέντζεν, τον οποίο θυμούνται αρκετοί Κύπροι στη Φόρμουλα 1 από τι περιγραφέ μα στην ε, Κυπριακή τηλεόραση όταν ε, ε, αγωνιζόταν με την, ε, με την Σάουμπερ, με την Βίλιαμ, ε, αργότερα με την Τζόρταν. Ε, νικητή στη μοντζα mm -hmm. με την Τζόρταν το 99 ο Χάιντ Χάραλτ Φρέντζεν. Και τρίτο έγινε το πρωτάθλημα, τερμάρισε κάποιο Μάικολ Σούμαχερ, ο οποίο μόλι που κατάφερε και νίκησε κάποιον. Συνονόματό του, τον Μάικολ Μπαρτέλς, Άρα, αν ο Μάικλ Σούμαγερ δεν τερματιζε τρίτο γύρω το πρωτάθλημα, δεν θα τον επέλεγε η Μερσεντέ. Επέλεγαν τολμή να πω στα τα τυφλά οι ομάδε τώρα για του πιλότου yeah. του, διότι το να επιλέγει απλά στα τυφλά του πρώτου τρει, δεν είναι κατά ανάγκη ο πιλότο ο οποίο ε, θα σε βγάλει ασπροπρόσωπο όταν θα φτάσει στη Φόρμουλα 1. Και 38 παράδειγμα είναι ο ίδιο ο Μάικλ Σούμαχερ, γιατί όσο και αν αγαπούσα τον Βέντελιγκερ mm -hmm. και τον Φρέντζεν ο Σούμαχερ όταν έκανε ντεπούτο μετά στην Sauber Mercedes στο πρωτάθλημα World Endurance Championship και κατόπιν ντεπούτο στη Φόρμουλα 1 ήταν πολύ πιο γρήγορος και πολύ πιο ισχυρός. Άρα αυτό το monitoring που κάνουν οι ομάδες σήμερα και δεν επιλέγουν στα τυφλά τους πρώτους τρει τέλο πάντων αν θέλεις, ε, νομίζω ότι είναι πολύ σωστό. Ναι, επειδή πλέον οι ομάδες, ε, χωρί να είμαι σίγουρος απλά, αλλά σίγουρα από αρχές, 2.000 πλέον είχαν εδραιωθεί σε όλε τι ομάδε, στι επιδοτήσει μεγάλε ομάδε. Υπάρχει το λεγόμενο Drivers Performance Program, το οποίο η δουλειά του είναι έχουν φύσιο ε, Για παράδειγμα, η αρχή για να του φέρουν σε μια φόρμα. Ε, το λέω εκ πείρα βλέποντα το Landon που ήταν 14-15 χρόνια που ήταν συνεχώ στη Μακλάρε, μέσω του Drivers Program, το οποίο νομίζω ότι ήταν κάτω από την αιγύδα τη McLaren Applied Technologies εκεί που εργαζόμουν εγώ που είναι να πάρουν τον οδηγό να τον εκπαιδεύσουν όχι από άποψη σε φυσική κατάσταση να μπορεί να αντεπεξέλθει για να έρθει σε έναν ρυθμό για να μπορεί να μπει στη Φόρμουλα 1 αλλά περισσότερο και για το πώ μπορούν ψυχολογικά να φέρουν εις πέρας, τα, ακόμα και τα μύτια στη Φόρμουλα 1 γι' αυτό βλέπουμε τους οδηγούς πλέον να είναι πιο ελεύθεροι, πιο, να γνωρίζουν πώς να απαντήσουν διάφορα πράγματα ρωτούν οι σε σχέση με εποχές του 90, μπορεί από τον, <χι> τον, πιο διάσημο που γνωρίζουμε, τον James Hunt, ο τρόπος που, μπορούσε να, ο τρόπος που μιλούσαν ε, μιλούσε κατευθείαν στου δημοσιογράφου. Άρα υπάρχει έναν τρόπο. Ο Τζέιμ δρά... Χάντ ε, πρωταθλητή του 1976, ναι. αλλά μιλά για ως, το 1990 ω σχολιαστή στην όχι, τηλεόραση. Όχι, ε, εν, ενώ το πώ οι πιλότοι πλέον ε, έχουν μάθει να μιλούν μπροστά στου δημοσιογράφου. Ναι, ναι, ναι. Με από Sorry. αυτή ναι. την άποψη. Ναι, ναι. Σε σχέση με τι παλιέ εποχέ. Άρα υπάρχει ολόκληρη ας το πούμε, ακαδημία, όχι μόνο πώ να τρέχουν, αλλά πώ να θλούνται, πώ να τρώνε, πώ να, να κοιμούνται, να... μέχρι και πώ να μιλούν. Ε, το τι κάνει η Mercedes είναι απόλυτα λογικό. Πρέπει να κάνει invest στα άτομα τα οποία ήδη έχει. Κάποιοι mm. μπορούν να πούν, ειδικά για τη Williams, γιατί να μην πάρει κάποιου πιο ε, ε, mature drivers, όπω για παράδειγμα ο Mick Schumacher που έχει ήδη κάποια Grand Prix, κάποια χρόνια στη Φόρμουλα 1, γιατί να μην πάρει το Stoffel Bondor ε, στο να τρέξουν αυτού του 10 αγώνε. Θεωρώ ότι τη στιγμή που έχει τρίτον πιλότο, οφείλει mm. ω ομάδα να σεβαστεί τη θέση του τρίτου πιλότου και να τρέξει αυτό. Αλλά και για τη Williams yeah. θεωρώ λογικό και ότι σεβάστηκε τι σημαίνει να έχει έναν τρίτον πιλότο σε μια ομάδα. Μάριε, όσο παράξενο και αν ακούγεται, κάποτε οι ομάδε τη Φόρμουλα 1 δεν είχαν τρίτου πιλότου, δεν είχαν πιλότου αντικαταστάτε και τώρα με αυτά που σε άκουγα τόση ώρα που λε, ήρθε μια ωραία ιστορία στο μυαλό μου. Μια και είπε και 90. Α, από το 1990, η ομάδα τη Bennetton γύρω στον το φθινόπωρο του 1990 είχε πιλότους τον Νέλσον mm -hmm. τον τριπλό πρωταθλητή και τον Σούμαγερ uh, της εποχής του τον ονόμαζα εγώ αν ο Σούμαγερ κάπνιζε και έπινε εσπρέσο το όνομά του θα ήταν Αλεσάνδρο Νανίνη και μιλώ για τον Αλεσάνδρο Νανίνη τον Ιταλό φοβερός πιλότος, πολλά υποσχόμενος αλλά Εντελώ. Ε, Πώ να το πω τώρα. έτσι, Όπω είπε, οι πιλότοι των πιο παλιών εποχών ήταν ε, πιο χαλαροί, ε, δεν ήταν τέλο πάντων όλη μέρα κλεισμένοι στο γυμναστήριο και να ε, μάχονται ψυχοτικά να, να πετύχουν στη Φόρμουλα 1. Ήταν χαρισματικοί βεβαίω. Αλλά η ιστορία που θέλω να πω εδώ είναι ότι το φθινόπορο του 1990, ο Αλεσάνδρο Νανίνη, ο πιο υποσχόμενο πιλότο τη γενιά του, είχε ένα ατύχημα με το ελικόπτερο. Ε, Είχε ήδη φημολογεί το ότι είχε ήδη υπογράψει για το 1991 με την σκουταρία Φεράρι. Λοιπόν, και οδηγούσε ο οδηγό του ελικόπτερου με συνεπιβάρη τον Ανίνη και θα προσγείωνε το ελικόπτερο στην έπαυλη τη οικογένειά του και υποχώρησε το έδαφο και η ουρά άγγιξε το έδαφο. Η πίσω τροχαλία του ελικόπτερου κτύπησε και πήγε. Το ελικόπτερο, νομίζω, γύρισε ανάποδα. Τέλο πάντων, και εκτοξεύτηκαν εκτό πιλωτηρίου οι δύο πιλότου και έναν και ο Έλικα τέλο πάντων χτύπησε και έκοψε το χέρι του, του το, 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 αριστερό νομίζω χέρι του Αλεσάνδρου Νανίνη τέλο πάντων και η, η Μπένετον έμεινε χωρίς πιλότο πάμε τώρα λίγο rewind για να πω την ιστορία που θέλω δεν είχε ένα πληρωτή πιλότο τέλος πάντων τρίτο πιλότο για να αντικαταστήσει η Μπένετον αν πάμε λίγο πίσω Uh, κάποιος Ρομπέρτο Μορένο, ένας Βραζιλιάνος πίλωτος μινιατούρα, πολύ λεπτός, φίλος του Νέλσον Μπικέ τέλο πάντων, uh, ο οποίο uh, ήταν ένα πιλότο ο οποίο πάντα μιλούσε με έτσι πολύ παθιασμένο, που εύκολα δακρίζει όταν λέει τι δικέ του ιστορίε και τον άκουσα να λέει αυτή την ιστορία. Uh, λέει ότι uh, δεν είχα τι να κάνω, λέει, τώρα όλα αυτά πριν από το ατύχημα του, του Αλεσάνδρου Νανίνη. Ε, και ξεκίνησα το πρωινό μου, λέει, στην Βραζιλία να παίρνω τηλέφωνα διάφορου φίλου για να βρω δουλειά. Ε, Παρ' ο Ρομπέρτο Μωρένο την προηγούμενη χρονιά του 1989 δούλευε ω πιλότο δοκιμαστή τη σκουτερία Φεράρι και είναι ο πιλότο ο οποίο βοήθησε να εξελιχθεί το ημιαυτόμα το ημιαυτόματο ηλεκτρομαγνητικό κυβέρνο ταχυτήτων με του μοχλού που στα προτιμώνει, mm -hmm. τέλο πάντων, ε, επινόηση του Τζον Μπαρνάρτ. Και ένα από τα άτομα στο οποίο τηλεφώνησε ήταν ο Τζον Μπαρνάρτ. Και του λέει ο Μπαρναντή. Α, Ρομπέρτο, <laughs> πάλι ψάχνει για δουλειά, του λέει. Οκ, okay, του λέει, άκου, του λέει. Ε... Χρειάζομαι έναν πιλότο να έρθει εδώ στο εργοστάσιο στην Βρετανία, για να μα βοηθήσει να ρυθμίσουμε τα πετάλια στον πιλοτήρο και τη θέση οδήγηση. Και του λέει ο Ρομπέρτο Μορένο, του λέει: Αν γερνά τσάι και μπισκότα digestive, του λέει. Θα έρθω. Οκ, okay, Ρομπέρτο. Έλα, του λέει. Κλείνει το τηλέφωνο ο Ρομπέρτο, το λέει στη γυναίκα του και του λέει: Τι λε, Του λέει, Πού θα βρει τα λεφτά να πα στην Ευρώπη, του λέει. Εδώ δεν έχουμε λεφτά για να πληρώσουμε, πληρώσουμε τα ιδιαίτερα τη κόρη μα, του λέει. Για τι εξετάσει. Και τη λέει: Θα δανειστώ λεφτά. Και δανείζεται χρήματα από έναν φίλο του Ρομπέρτο Μερόνο, Παίρνει το αεροπλάνο, πάει από τη Βραζιλία στην Αγγλία και πάει εκεί που θα συναντιούσε τον. Τον Τζον Μπαρνάρτ, τον τεχνικό διευθυντή τη Bennetton τότε και μαζί, ήταν, μαζί του ήταν και ο Μάικλ Κράνεφου, ο Αμερικανό. Ο Μάικλ Κράνεφου τότε ήταν υπεύθυνο των κινητήρων τη Ford mm -hmm. που χρησιμοποιούσε η Bennetton. Και λέει: Ήταν διαρκώ το τηλέφωνο ο Τζον Μπαρνάρτ. Μιλούσε, έκλεινε το ακουστικό, ξαναχτυπούσε το τηλέφωνο, το σήκωνε, μιλούσε λίγη ώρα, το έκλεινε και σε κάποια φάση, λέει, όπω στεκόμουν εκεί ο Ρομπέρτο Μπέρολε, γυρίζει ο Τζον Μπαρνάρτ και βγάζει το τηλέφωνο, τότε δεν υπήρχαν κινητά. Τηλέφωνο στον τοίχο, βγάζει την, την πρίζα από τον τοίχο και του λέει: Ρομπέρτο, του λέει. Ξέρει ποιοι είναι αυτοί που παίρνουν τηλέφωνο, του λέει. Αυτή τη στιγμή, που μιλούμε, είναι στο χειρουργικό κρεβάτι ο Αλεσάνδρο Νανίνη. Είχε ατύχημα με το ελικόπτερο πριν από δύο ημέρε, του λέει. Και μόλι το έμαθαν, διάφοροι πιλότοι παίρνουν τηλέφωνο και θέλουν τη θέση του. Έβγαλε το. Τηλέφωνο από την πρίζα και του λέει: Προσλαμβάνεσαι. Από όλου αυτού του λέει, είσαι ο μόνο που για αντάλλαγμα ζήτησε. Ήρθ, Ήρθε εδώ, του λέει, ζητώντα μόλι να πει τσάι και μπισκότα, του λέει, και δέχθηκε να κάνει αυτή τη δουλειά αφιλοκερδό. Πολύ συγκινητική ιστορία το πώ μπορούσε τότε να κάνει την τύχη σου, δηλαδή την... χωρί να έχει μία στην τσέπη, με το να τέλο πάντων να κυνηγά ευκαιρίε μεν, αλλά να είσαι τέλο πάντων τόσο. να μην ζητά πολλά. Και άνοιξε η τύχη του εκεί. Και δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι τερμάτισε το επόμενο γραπτήρα, τον γράφτησε της Ιαπωνίας Και τερματισε ενα ένα-δύο η Μπέντετον, νίκησε την κούρσα ο φίλο του, ο Νέλσον Πικέ. Και δεύτερο ήταν ο Ρομπέρτο Μωρένο. Και δεν θα ξεχάσω που δεν μπορούσε να βγει από το πιλωτήριο γιατί ήταν λουσμένο στο κλάμα, στα δάκρυα. Απίθανε ιστορίε από τον παρελθόν. Την εποχή που δεν είχαν τρίτου πιλότου ε, οι ομάδε. Τέτοιε ιστορίε δεν πρόκειται να ακούσουμε ποτέ mm. να γιατί που έχεις πει πλέον οι πιλότοι από τις μέρε μέρες του κάρτινγκ πλέον είναι, ε, έχουν μια ταμπέλα στο που θα πά, σε ποια ομάδα θα mm. καταλήξουν. Κάποιοι τυχεροί, κάποιοι άτυχοι ενώ στον τρόπο που η ομάδα τους ε, μπορεί να τους χρησιμοποιήσει. Ναι. Να μιλήσουμε όμως το λίγο χρόνο που έχουμε και για Red Bull, οφείλουμε να το κάνουμε. Ε, πρέπει να πούμε εδώ ότι έχουμε μια μεγάλη αλλαγή στην ισορροπία δυνάμεων. Ο Max Verstappen, ο πιλότο που κέρδισε τα πρώτα 7 mm -hmm. pole position τη χρονιά, του τελευταίου 8 αγώνε έχει πάρει μόλι ένα pole position. Άρα, λέμε, λέμε, μεγάλη αλλαγή στην ισορροπία δυνάμεων. Mm -hmm. Σίγουρα, Μάριε, κάτι πάει λάθο στην Red Bull. Η, η απόψη σου. Ναι, υπάρχει ένα πρόβλημα ανισορροπία πίσω το μέρος του μονοθεσίου με μπροστά, πίσω το τροχείο μπροστά, δεν μπορούν να έρθουν σε μια ισορροπία το μονοθέσιο. Αλλά είχα δείξει ότι γίνεται χειρότερο με καινούργια λαστικά. Ε, το ότι έχει δηλώσει ο Κρίστια Χόρνερ και ότι, ότι είναι λογικό φυσικά, αυτό το πρόβλημα υπήρχε. Γιατί θυμάμαι ότι όταν κέρδισαν ειδικά το 23 ε, τους αγώνες, λέγανε ότι... Υπάρχουν κάποια προβλήματα, δεν υπάρχει το τέλειο μονοθέσιο, ούτε θα υπάρξει ποτέ το τέλειο μονοθέσιο. Απλά διαφορά ήταν ότι στην περσινή σεζόν ή μέχρι του πρώτου 3-4 αγώνε φέτο μπορούσαν να κερδίζουν μια μεγάλη διαφορά. Ήταν πιο πίσω οι ομάδε, υπήρχε αυτό το πρόβλημα τη αστάθεια, αλλά το μονοθέσιο μπορούσε να κερδίζει με 30 ευρώ, με 20 ευρώ διαφορά. Άρα δεν ήταν τόσο εμφανή ότι υπήρχαν κάποια προβλήματα. Άρα. Το συγκεκριμένο πρόβλημα είναι πρόβλημα το οποίο υπήρχε και εποχή Αντριανιού, γιατί κάποιοι θα πούν έφυγε ο Αντριανιού, γι' αυτόν έχουν προβλήματα. Ε, ο Αντρια Αντριανιού δεν είναι ο μοναδικό που δουλεύει στο μονοθέσιο, υπάρχουν εκατοντάδε άτομα. Έτσι, ο Άντρια Νιούι δεν οφείλεται αυτό γιατί υπήρχε αυτό το πρόβλημα και δεν σημαίνει ότι αυτό μπορεί να λύσει αυτό το πρόβλημα. Η προπήρχε ήταν το πρόβλημα το οποίο δυσκόλευε περισσότερο τον Σέρτσιο Πέρε τόσο α, α, καιρό στη Βιρετ τώρα αρχίζει να δυσκολεύει και το Max Verstappen. Γι' αυτό δεν το Maximus βλέπουμε να είναι σχεδόν ε, σχετικά κοντά οι χρόνοι του και το που μπορούν να τερματίσουν τον αγώνα πλέον. Ναι. Ε, φυσικά έχουν παίξει ρόλο και τα upgrades που έχουν φέρει. Ίσως κάποια upgrades να έχουν τονίσει αυτό το πρόβλημα ε, απλά αυτό που θέλω να, 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 να πω σε αυτό το σημείο είναι ότι η Red Bull είναι ένα περίπλογο μονοθέσιο σχεδιαστικά. Ειδικά το πάτωμα του είναι το πιο περίπλογο άρχισε στη Φόρμουλα 1. Υπάρχει μια περίπλοκη φιλοσοφία στη σχεδίαση τη Red Bull που αυτόν ίσω να δυσκολέψει την ομάδα στο να αντιληφθούν τι πάει λάθο. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι πλέον στη Φόρμουλα 1 έχουμε δει μέχρι και του Team Principals να λένε ότι δεν ξέρουμε πού είναι το πρόβλημα που πλέον η Φόρμουλα 1 έχει γίνει τόσο πολύ περίπλογη που ούτε καν τα άτομα που δουλεύουν στη Φόρμουλα 1 δεν μπορούν να πούν με σιγουριά πού είναι το πρόβλημα. Το φυσικά όταν λέμε στη Φόρμουλα 1 δεν ξέρω τι είναι το πρόβλημα είναι ότι στο 95% γνωρίζω, υπάρχει ένα 5% οποίο δεν γνωρίζω. Αυτό είναι το δεν ξέρω στη Φόρμουλα 1. Αν μην νομίζουμε ότι το δεν ξέρω ότι δεν έχω καμία ε, γνώση το τι γίνεται. Γιατί στη Φόρμουλα 1 γνω... πρέπει να γνωρίζει 101% τι σχεδιάζει, πώ δουλεύει για να μπορεί να βάζει μπροστά. Πλέον οι ρυθμοί έχουν γίνει τόσο πολύ γρήγοροι, έρχονται τόσα πολλά περίπλοκα upgrades, που πλέον και οι δύο ομάδε είναι σε μια φάση στην οποία δεν μπορούν, είναι λίγο σπάζο κεφαγιά να αντιληφθούν ξεκάθαρα πού πηγάζει το πρόβλημα. Γι' αυτό είχαμε δει και τη Ferrari mm. να κάνει downgrade και να φέρνει ε, πιο. Παγιά packages για να κάνει trace, να βρει το πρόβλημα ναι, με λίγο ναι. πιο ε, με καλύτερη μεθοδολογία το τι πρέπει να αλλάζουμε κάθε φορά που αλλάζουμε ένα πράγμα. Να πηγαίνουν στις πίστες. ειδικά έχουμε δει στο, στα practice sessions με δύο διαφορετικά ε, πατώματα. παλιόν πατώμα καινούριο, να μπορούν να κάνουν έναν ε, discrimination analysis το λεγόμενο, να δουν διαφορέ, να δουν αν υπάρχει ένα pattern. Έτσι, δύσκολη θέση τη Red Bull. Ναι, Έχει ναι. πέσει αρκετά πίσω. Κατά πόσο θα μπορεί να, να βρει κάτι μέχρι τέλος της σεζόν. Ναι. Ε, δύσκολο μεν, αλλά η McLaren το έχει καταφέρει, η Mercedes το έχει καταφέρει, γιατί όχι η Red Bull. Απλά να θεωρήσουμε ότι ίσω θα πάρει κάποιους αγώνες που ναι. θα χάνει βαθμούς ο Πέρες, ο Βεστάπεν. θα κλέβει βαθμούς η Φεράρι και η Mercedes και η McLaren και γι' αυτό έχουμε πάλι στο σημείο τη Μακλάρεν ότι είναι μια χρυσή ευκαιρία που πρέπει να ναι, την αρπάξει. Ναι. Ο τρόπο που βλέπω εγώ την Red Bull είναι ο εξή. Από τη μία βλέπω την RB20 εν μέρη ω ένα κίτρινο λεμόνι το οποίο δεν μπορεί να το στύψει πλέον άλλο mm. να βγάλει άλλη στα αγώνα. Μιλώντα εδώ για το γεγονό ότι δεν μπορεί να κάνει τόσε εξελίξει, δεν έχει τον χρόνο ναι. στην αεροσύραγγα που έχει μια ομάδα όπω η Μακλάρεν πλέον για να προχωρήσει με αυτή την εξέλιξη. Μικρή παρένθεση, μίλησε για τον Έντρια Νιούι. Σίγουρα ένα άνθρωπο δεν φέρνει από μόνο του την άνοιξη ή δεν μπορεί από μόνο του ναι. να βρει τι λύσει, αλλά το γεγονό ότι δεν δουλεύει πλέον τεχνικά ναι. για την ομάδα έχουν χάσει τον ηγέρι του. Άρα ναι. και αυτό σίγουρα ψυχολογικά επηρεάζει εκεί στο πώ μπορεί να εξελιχθεί ή όχι αυτή η mm -hmm. RB20 για το υπόλοιπο του προαθήματος αλλά από την άλλη και αυτό είναι το οποίο τονίζω περισσότερο είναι το εξή που βλέπω με τη Red Bull είναι ότι έχεις μια ομάδα η οποία πλέον έχει χάσει το πάνω χέρι και είναι εύκολο να χάσεις το πάνω χέρι, ξεκινάς πειραματισμούς μην ξεχνάμε ότι οι ομάδες της Φόρμουλα 1 χωρίζονται από δέκατα, από εκατοστά, ακόμα και από χιλιοστά δεύτερο λεπτό mm. από ένα ανοιγό κλίμα mm. ματιού. Ο πρώτο από τον δεύτερο, ο πρώτο από τον τρίτο, ο πρώτο από τον τέταρτο, καμιά φορά. Άρα δεν είναι εύκολο να κρίνει μια ομάδα η οποία έχει χάσει το πάνω χέρι και ξαφνικά έχει λυστρήσει πίσω, να λε: Οκ, okay, ξόβριζαν αυτοί, είναι χαμένοι. Αλλά αυτό που συμβαίνει στη Red Bull είναι σοβαρό γιατί όταν χάσει το πάνω χέρι, προσπαθεί απεγνωσμένα να βρει τρόπου να ανέβει πάνω. Και τονίζω εδώ κάτι που λέγαμε όλο το 2023 σχεδόν σε κάθε επεισόδιο που κάναμε στο podcast, σχεδόν σε κάθε Grand Prix, πώ ξεκινούσε η Παρασκευή τη Red Bull Marie, πάντα με πολύ σοβαρά προβλήματα, yeah. τα οποία προχωρούσαν και έλυναν σιγά σιγά, έπαιρναν τελευταία στιγμή το pole position και μετά την κερακή την νίκη. Τώρα είναι πολύ πιο δύσκολο mm -hmm. να το πετύχουν αυτό. Αλλά έρχεται εκείνο που λέει και ο Κρίστιαν Χόρεντ ότι όταν πειράζει κάτι, αυτό είναι κανόνα στη φόρμα. Πάνω στο μονοθέσιο, ένα touch εκεί επηρεάζει κάτι άλλο. Είναι μια λυσίδα όλων. Είναι μια λυσίδα. Και αυτό που έγινε με τον Verstappen και τους ε, ε, τέλο πάντων του μπέρδεψε στην Μόντζα, για παράδειγμα, είναι ότι ήταν 4-10 πιο αργό στο Q3 από ότι ήταν στο Q2. Και ένα από τα πράγματα είναι ότι. Επειδή προσπάθησαν να βιδώσουν το πίσω μέρο που γλιστρούσε στην άσφαλτο και αυτό είχε αντίκτυπο, έκανε το προστινό μέρο να είναι υποστροφικό. <συστηνόνι> και ο Μαξ Βερστάπε μισεί την υποστροφή. <συστηνόνι> και σίγουρα μετά υπήρχε και ένα το άλλο πρόβλημα που καθώ περνούσε από τι τρει φάσει τη στροφή, δηλαδή την είσοδο, το Apex και την έξοδο, οι πρώτε δύο φάσει ήταν προβληματικέ γιατί το μονοθέσιο άλλαζε συμπεριφορά. <συστηνόνι> από το στρίψιμο μέχρι το Apex. Και είναι μια σπαζοκεφαλιά για τη Red Bull αυτή τη στιγμή, γιατί αυτό που λέμε είναι ότι είναι τόσε μικρέ λεπτομέρειε, αλλά τώρα εφόσον έχουν χάσει το πάνω χέρι, είναι εύκολο ναι. να ξεκινήσει πειραματισμού και να βρεθεί σε αδιέξοδο. Το... Αυτό που με μπέρδεψε με τη Red Bull είναι ότι γνωρίζαμε μέχρι τώρα ότι η Red Bull έχει το πιο αέρο efficient μονοθέσιο στη Φόρμουλα 1 που κάποιε φορέ και χωρί DRS ε, δεν κινδύνευαν στο να χάσουν στη θέση. Το να πηγαίνουν στη Μόντζα στην πιο γρήγορη πίστα που υπάρχει στο πρωτάθλημα από πλευρά αέρο efficiency και να βλέπουν μια ρετ που να είναι τόσο πολύ πίσω. Ε, αυτό με κάνει να καταλάβω ότι ίσω το πρόβλημα είναι πολύ πιο σοβαρό από ό,τι μα ε, έχει μεταφερθεί σε εμά έξω ναι. με το ότι διαβάζουμε, το τι βλέπουμε. Ναι. Για τον λόγο ότι η μόντζα είναι η πίστα που βλέπει πού βρίσκεται το efficiency σου ως, ως μονοθέσιο, ω ως design. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι ίσω μεγάλο πρόβλημα για τη Red Bull. Εντάξει, φυσικά μπορεί να, να πει κάποιο ότι δεν υπάρχουν άλλε μόντζα στο πρωτάθλημα, ναι. δεν θα ξανευάρξει πίστα μόντζαρα, ναι. ε, γιατί να υπάρχει πρόβλημα. Αλλά η μόντζα έχει διδείξει. Μάξιμου, πού βρίσκει το πρόβλημα ναι. με έναν αγώνα με οποίο η Red Bull δεν μπορούσε καν να. Δεν υπήρχε σκέψη για πόντιου βλέποντα ναι, τον αγώνα τη. Ναι, ναι. Και μιλάς Μαρία, το είπες προηγουμένω, μιλά για ίσω το πιο περίπλοκο μονοθέσιο τη ναι. Fórmula 1. Άρα αυτό το κάτι που ψάχνουν να βρουν δεν θα είναι εύκολο να βρουν. Αλλά δυστυχώ για τη Red Bull δεν περιορίζεται το πρόβλημα του μόνο στο μονοθέσιο. Λέγαμε ότι από καιρό πολύ ότι όταν πέθανε ο Διατρίχ Μάδεσιτς, χάθηκε ο αρχηγός. Και μετά ξεκίνησαν εκείνα όλα οι πιέσεις από τη Red Bull Αυστρία mm -hmm. και τα Polydix στη μέση και σχολιάζαμε εκεί τότε εμεί και λέγαμε αν υπάρχει φωτιά στην κουζίνα το πρώτο που θα ακούσουμε είναι ότι θα φύγει ο Έντρια Νιούι. Και τελικά φεύγει ο Έντρια Νιούι, αλλά δεν φεύγει μόνο ο Έντρια Νιούι. Mm -hmm. Μπορεί ο κόσμος να μην γνωρίζει τόσο, να μην ακούσω συχνά το όνομα Jonathan Whitley, που είναι ο αγωνιστικό διευθυντή τη mm -hmm. ομάδα, αλλά ο Jonathan Whitley είναι από τι πιο παλιέ κολόνε τη Red Bull και τώρα αποχωρεί και αυτό mm -hmm. από την ομάδα. Και πάει στην uh, Aston Martin. Mm, ναι, νομίζω. Δεν, δεν είμαι σίγουρο. Ναι. Αλλά φημολογείται ότι ο Entριανιοη μάρτυρα πάει μάθος, στην Aston Μάρτιν. <laughs> Άρα, ναι. Προσπαθούν να χτίσουν κάτι εκεί που είναι ο Dan Follows <laughs> ναι, ναι. στην Αστον Μάρτιν, Άλλο πρώην και Red Bull. Ο... Άρα, ίσω ο... 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 να, να χτίζει εκεί κάτι η. Η Αστον Μάρτιν με τον Έντρια Νιούι. Και ο που έχει φύγει από τη Φεράρι. Και ο Καρτίλε ναι. πάει στην Αστον Μάρτιν που έχει φύγει από τη Ferrari, Άρα κτίζεται καρέ στη Ferrari καθώ αποσυναρμολογείται. Συγγνώμη, Aston Martin. στην Aston Μάρτιν. Κτίζεται καρέ στην Αστον Μάρτιν καθώ αποσυναρμολογείται σιγά σιγά η Red Bull. Άρα α, ο Jonathan Whitley πολύ σημαντικό α, χαρτί τη ομάδα και νομίζω ότι ένα τόσο έμπιστο άνθρωπο του Christian Χόρνερ και τη Red Bull να αποχωρεί, αυτό mm -hmm. υπογραμμίζει ξανά και ξανά ότι υπάρχει φωτιά στην κουζίνα τη Red Bull. Ναι, το... αυτό που έχουν πει αρκετέ φορέ είναι όντω όταν φεύγουν key figures τα λεγόμενα σε μια ομάδα, είναι απόλυτα φυσιολογικό ότι θα έρθει έναν τρένο από άλλα άτομα τα οποία θα φύγουν. Γίνεται πάντα γινόταν αυτό στη Formula 1. Είναι... είναι το πιο φυσιολογικό πράγμα που μπορεί να γίνει για το λόγο ότι όταν δουλεύει για χρόνια με κάποιον, το ε, τον ακολουθεί. Ό,τι είχε κάνει και ο Πίτερ προδρόμου με, όταν είχε φύγει ο Έντρια Νιού, είχε πάει στη Red Bull. Ήταν λογικό ο Πίτερ να θέλει να ακολουθήσει τον Έντρια το τον συνάδελφό του. Και με το Πίτερ λογικά είχα φύγει και άλλοι από τη Μακλάρεν. Είναι απολύτω φυσιολογικό. Κάποιε περιπτώσει είναι επειδή χτίζει μια χημεία, χτίζει κάποιε σχέσει. Έτσι, όταν ανακυκλώνεται το τσίρκο, πα μαζί με τα key figures, αλλά υπάρχουν και περιπτώσει όπου αν υπήρχαν θέσει οι οποίε έκαναν report κατευθείαν στον Endrian Newy, φεύγοντα το Endrian από τη Red αυτέ οι θέσει γίνονται πάρα πολύ ευάλωτε που από μόνοι του φεύγουν ε, οικειοθελώ κάποιε φορέ για το λόγο ότι θα του ε, καταπκεί η ομάδα αν βρίσκονται ναι σε, σε τι ευάλωτε θέσει. Δεν σημαίνει ότι η Red Bull θα, δεν θα ξαναγίνει ανταγωνιστική ομάδα απλά όσοι δουλεύουν στη Φόρμουλα 1 είναι άξιοι, είναι καταρτισμένοι είναι έξυπνοι σε αυτό που κάνουν δεν υπάρχουν χαζοί στη Φόρμουλα 1 δεν υπάρχουν άτομα τα οποία δεν γνωρίζουν αυτό που κάνουν στη Φόρμουλα 1 το πρόβλημα σε μια ομάδα είναι το, λέω, το θέμα του consistency Άρα, φεύγοντα άτομα από τη Red Bull, όταν έρθουν νέα άτομα, πλέον χάνει αυτόν το feature, αυτήν τη λέξη, το consistency που είχε η Red Bull εδώ και σχεδόν 20 χρόνια με τα άτομα που δούλευαν στη Red Bull. Ναι. Άρα, το πρόβλημα θα είναι ότι θα πάρει λίγο χρόνο μέχρι να δέσει η χημία μαζί τους, να αρχίσουν να δουλεύουν και πλέον να... Οι αποφάσει πλέον να γίνονται αυτόματα γιατί όταν mm. δουλεύει χρόνια με κάποιου, κάποιε αποφάσει γίνονται μόνο με το να κοιτάξει κάποιον, γνωρίζει τι πρέπει να κάνει. Είναι πιο αυτόματο, είναι πιο ε, natural ο τρόπο που δουλεύει η ομάδα. Ενώ όταν mm. υπάρχουν νέα στοιχεία, νέα άτομα σε μια ομάδα, πλέον υπάρχουν περισσότερα briefings, να καταλάβει πώ δουλεύει η χημεία, όπω δουλεύει ένα pit crew που βάζεις κάποια άτομα σε κάποιες θέσεις στο πίστοπ μέχρι να βρεις ποια είναι η καλύτερη χημεία μεταξύ τους και υπάρχει μια ανακύκλωση να το σε ένα πίστοπ σε μια ομάδα μέχρι να, να έρθει η χημεία ώστε natural η, αυτόματα να γίνει όλοι ε, να δουλέψουν σαν μια ορχήστρα και να φύγει το μονοθέσιο mm. με τον ίδιο τρόπο δουλεύουν και τα γενικά μέλη σε μια ομάδα. Πρέπει να υπάρξει χημεία, ούτω ώστε να, μια, να, υπάρχει μια αρμονία στην ομάδα και να υπάρχει το consistency. Και θυμήθηκα πού πάει ο Τζόναθαν Βίτλι. Πάει με τον Ματία με Μπινότο στην Audi. Άρα οι Γερμανοί τη Audi, θα έρθει στη φόρμα το 26, που mm -hmm. είναι, για την ώρα είναι Zauber, ε, προσπαθούν να αποδείξουν ε, τι λάθο έκανε η Ferrari με τον Μπινότο mm -hmm. και τι λάθο κάνει τώρα η Red Bull με τον Τζόναθαν Βίτλι. Άρα, απολογίε που είπαμε προηγουμένω mm -hmm. για τον Άστον Μάρτιν. Ο Έντρια Νιούι, αν πάει στην Άστον Μάρτιν, θα έχει τον Ντάν Φάλο. Σίγουρα ο Έντρια Νιούι. New... Βάζει πάντοτε ω όρο στι ομάδε που πάει, και αυτή είναι η φημολογία ο λόγο που δεν θα πάει στη Ferrari, δεν δέχτηκαν τους όρους του όρου mm του. -hmm. Βάζει πάντα κάποιου έξτρα όρου πέραν του χρηματικού, που είναι σίγουρα πολύ μεγάλο το ποσό yeah. που αξίζει, ζητά και αξίζει ο Έντρια Νιούι, είναι ότι θα θέλει να έχει παραπάνω λόγο στι αποφάσει. Και σίγουρα γνωρίζοντα τον Έντρια Νιούι, σίγουρα θέλει να δημιουργήσει τη δική του ομάδα. Μπορεί και προηγουμένω να πάρει αυτού που νιώθει ότι είναι yeah. το δεξί και αριστερό του χέρι και κάποιου ανθρώπου που εμπιστεύεται για να λειτουργήσει μια ομάδα. Ε, στη Φεράρι σίγουρα θα ήταν πολύ μεγάλο το στοίχημα να το πετύχει αυτό, τέλο πάντων, όπω και να είχε. Αλλά τώρα, ε, αν, αν κατευθυνθεί προ την Άστον Μάρτιν, ε, με τη βάση που έκτισε και ο Νταν Φάλο, νομίζω ότι ε, και με του όρου αυτού που θα βάλει στο συμβόλαιο, θα μπορεί να δημιουργήσει ένα θετικό κλίμα για να μπορεί να εκφραστεί ω έντρια νιούι που είναι. Ναι, απλά να σημειώσουμε για την Άστον Μάρτιν ότι υπάρχουν παράγοντε γιατί, μάλλον, φημολογείται ότι θα το ανακοινώσει σε επόμενε μέρε. Πρώτο παράγοντα, Honda. Υπήρχε μια εξαιρετική συνεργασία ε, Honda-Red κάτι που δεν υπήρχε στη, με τη McLaren γιατί σωστά να μην είχαμε την υπομονή ε, και να μην επιμέναμε αρκετά με, την, με τη Honda ω McLaren. Υπάρχουν κινητήρε Honda, ε, υπάρχει ένα collaboration, το πιο σημαντικό collaboration ε, για, ε, με τον κατασκευαστή κινητήρων, το οποίο υπάρχει μια καλή επικοινωνία, άρα για μένα ίσως να είναι ο νάμπερ έναν παράγοντας, η Honda, δεύτερος εννοείται Dan Fallows, ε, και τρίτος παράγοντας, ε, ο Λόρεν Στρόλ, έχει χτίσει το πιο εξελιγμένο high-tech εργοστάσιο που υπάρχει στη Φόρμουλα 1. Θεωρώ ότι μέχρι τώρα ίσως τα 9, τα είχε η McLaren, ε, με το McLaren Technology Center, πλέον η Aston Martin έχει την τελευταία λέξη τεχνολογίας που έχει να κάνει σχέση με Φόρμουλα 1. Έτσι, ο Έντρια έχει όλα τα tools, όλα τα εργαλεία να κάνει τα σχέδιά του, να παίρνουν σάρκα και οστά και γιατί όχι σνίγες και προαθλήματα. Έχει ένα Φερνάντο Αλόνσο ο οποίο εννοείται ότι δεν θα είναι στη Φόρμουλα 1 ε, όταν πλέον θα αρχίζει τα designs του Έντρια να, να αποδίδουν και πλέον να έχουν τροχού και να μπορούν να τρέξουν. Αλλά βλέποντα τον, τον Φερνάντο Ανώσο που δεν θέλει ποτέ να φύγει από τη Φόρμουλα γιατί όχι να μην υπάρχει να έχει ένα. Στα 43 του πλέον. Στα 43 του να μένει στην αστομάρτη με έναν πιο. σε έναν executive ρόλο στην αστομάρτη Μάρτιν. Mm -hmm. Άρα βλέποντα όλα αυτά, θεωρώ φυσιολογική τη μετακόμιση mm -hmm. του Εντριανιού, γιατί μένει και στην Αγγλία φυσικά. Όχι, μένει, μένει στην Νότια Αφρική. Ενώ να μείνει, σε... Α, σε... να, μείνει σε... Συγγνώμη, να μείνει σε κλίμα βρεθανικό. Να... Εντάξει. Ε, ε, ποτέ του δεν εργάστηκε σε μη βρεθανικό Με, κλίμα. Εντάξει, για μη είναι... βρεθανική ομάδα, ναι. αυστηρά μιλώντα. Μένει στην Νότια Αναφρική, ναι, που σημαίνει ότι πάλι θα ταξιδέψει, αλλά πάλι. Δεν χρειάζεται να ταξιδεύει τόσο στι μέρε μα. Ναι, φυσικά, <laughs> αλλά επιτοπλίσω η Φόρμουλα είναι αγγλικό σπορτ. Είναι η κουλτούρα, νομίζω. Είναι η κουλτούρα αγγλική. Ναι, ναι. Η Φόρμουλα 1, θέλοντα και εμεί, είναι. Έναν αγγλικό άθλημα. Ναι, ναι, ναι. Άρα, αναμένουμε στο ακουστικό να δούμε αν θα πρασινίσει εντελώ, ναι. να δώσουν το πράσινο φω να πάει ο Έντρια Νιού στην πράσινη ομάδα. Ναι, λοιπόν, αγγλικό άθλημα το λέω από πλευρά από που προέρχεται η τεχνογνωσία. Και όπω το είπαμε πολλέ φορέ, η συντριπτική πλειοψηφία και των εργοστασίων και του προσωπικού είναι από τη Βρετανία. Είναι από τη Βρετανία. Οι όσοι δουλέψαμε στη Φόρμουλα 1, επί το πλήστον είχαμε σπουδάσει Αγγλία, είχαμε μείνει αρκετά χρόνια Αγγλία, ρατσί. Είμαστε πιο εύκολοι στο να μπούμε στο culture, η το rock Η κουλτούρα που, που λέγαμε προηγουμένω. Πρωτού κρίσουμε, θα ήθελα να αναφέρω κάτι διαφορετικό, νομίζω που θα σου αρέσει η Μαρία. Θυμάσαι που λέμε συχνά μια ιδέα που θα έκανε τη Φόρμουλα να, να ίσω να αποκτήσει κάπω ξανά την παλιά τη έγλη. Και λέγαμε ότι τα IndyCars mm -hmm. έχουν το Indy500, uh, το WEC, το World Endurance Championship έχει το 24ωρο του λεμάν. Και έτσι, μια ιδέα που γυρίζει στο μυαλό μου τώρα τελευταία είναι ότι γιατί όχι να μην είχαμε τώρα. Αιώνυρο δικό μου τώρα να μην είχαμε μία ή δύο κούρσε one-off έχοντα πάει πρόσφατα στη Μόντζα. Για παράδειγμα, στη Μόντζα και στο Μοντε Κάρλο. Να θα ήθελα πολύ να δω μια ελευθερία στου κινητήρε, mm -hmm. δηλαδή να επιτρέψουν one-off specials, special κινητήρε για Μονακό και κυρίω για Μόντζα. Που είναι γρήγορη πίστα, να επιτρέψουν την εξέλιξη και κατασκευή ενό εντελώ διαφορετικού κινητήρα και να μπορούν οι ομάδε εκεί να χρησιμοποιήσουν όπω τον παλιό ε, Παρασκευή πρωί έναν νέο κινητήρα, Σάββατο πρωί έναν δεύτερο κινητήρα, Σάββατο απόγευμα για προγραμματικά έναν τρίτο κινητήρα και την Κυριακή για τον Αγώνα έναν τέταρτο κινητήρα. Να μπορούν δηλαδή να υπάρχει και αυτό το παιχνίδι εξέλιξη των κινητήρων. Και ο Ματία Μπινότο είχε πει κάποτε που ήταν υπεύθυνο κινητήρων τη ε, Ferrari στα παλιά mm -hmm. χρόνια του Μάικολ Σούμακερ. Μία χρονιά λέει στη Σουζούκα, νομίζω είπε, ε, τέλη του 1990 νομίζω μιλούσε, είχαμε πάρει 17 κινητήρε. <laughs> Απίστευτο το πράγμα. Άρα, θα ήθελα να, δούμε έτσι λίγο κάποιου αγώνε να αποκτούν μια διαφορετική έγκλη, να γίνει τέλο πάντων ό,τι είναι το Indy 500, τα IndyCar ή το 24 mm. του Λεμάν, να γίνει κάτι διαφορετικό για τη Φόρμουλα 1 για να βλέπουμε κάποιου αγώνε. δεν ξέρω πώ σου ακούγεται αυτή η ιδέα. Το ότι στη Φόρμουλα 1 δεν υπάρχει ο παράγοντα εξέλιξη κινητήρα με κάνει να σκέφτομαι κατά πόσον πλέον μιλούμε για ένα μηχανοκίνητο άθλημα. Μα <που>... που... δεν μιλάμε ποτέ για κινητήρε. Και υπάρχει λόγο μιλά... που δεν μιλάμε. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει είναι... παγιοποίηση. Ναι, αυτό είναι το πιο παράξενο πράγμα για μένα στη Φόρμουλα 1. Ότι δεν μιλάμε πλέον για κινητήρε σε ένα μηχανοκίνητο άθλημα. Έχουμε έναν engineer τη McLaren μαζί μα και δεν μιλάει ποτέ για κινητήρε. Ωραία, αυτό, αυτό, αυτό λέει πολλά. <laughs> <laughs> λοιπόν, Μάρια, επειδή ξεφύγαμε λίγο από τον χρόνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν μαζί μου σήμερα. Ευχαριστούμε Εγ και όλο τον κόσμο που ήταν μαζί μας για αλλη μια φορά μέχρι το επόμενο επεισόδιο οδηγείτε όλοι με ασφάλεια. <συσοκλήμα>